Ακριβώς πίσω μου είναι εικόνες αποκάλυψης. Καίγεται μια ολόκληρη πλαγιά. Υπάρχουν σπίτια, η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη. Κάποιες εκρήξεις ακούγονται. Υπάρχουν στίβες με ξερά πλαδιά. Είναι αυτό που δείχναμε και νωρίτερα. Δεν έχουν καθαριστεί όλοι οι χώροι όπως έπρεπε. Οι φλόγες πια ζώνουν το νοσοκομείο. Κοιτάξτε τις φλόγες πώς ορθώνονται. Η αυλή του σπιτιού καίγεται. Κοιτάξτε τις φλόγες. Είναι αδύνατον. Εδώ πέρα. Γρήγορα, Βασίλη, πρέπει να απομακρυνθούμε, Βασίλη. Βρισκόμαστε στο λόφο Έντισον στην Παλίνη. Βλέπετε εδώ την κατάσταση που επικρατεί. Εδώ πρέπει να φτάσει η πυροσβεστική. Είστε μόνος εδώ πέρα. Μόνος. Ωραία, πάμε. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας κάνουν εκένωση του οικισμού. Μας έχουν πει να παραμείνουμε στους πιωτέρα. Δεν έχει νόημα να μείνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα που να μην είναι καμένο. Μετά από μια εφιαλτική νύχτα, κυρίες και κύριοι, και ένα πρωινό που η φωτιά που ξεκίνησε από τον Ταού Πεντέλης έκαψε σπίτια, αυτοκίνητα και δασική έκταση, πριν τεθεί υπό έλεγχο, πριν προλάβουν να ξεκουραστούν οι πυροσβέστες, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αμέσως ένα νέο μέτωπο στα Μέγαρα. Στο χωριό Ζάχουλη, που εκενώθηκε νωρίτερα με μήνυμα μέσω του 112, κάηκαν τουλάχιστον δύο σπίτια, όπως είδαμε νωρίτερα και σε απευθείας μετάδοση στο Όπεν. Η φωτιά έχει περάσει στον οικισμό Παπαγιανέικα Μεγάρων, με αποτέλεσμα να σημάνει και εκεί συναγερμός για τα σπίτια του οικισμού. Θα συνδεθούμε με όλους τους απεσταλμένους, με όλους τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους μας, τη Γεωργία Λαγού, ξεκινώντας με σένα, Γεωργία, από το σημείο που βρίσκεσαι. Καλησπέρα, Πόπη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται πραγματικά το εφιαλτικό σκηνικό, αυτό το οποίο εκτυλίσσεται εδώ σε αυτή την περιοχή των Μεγάρων, η οποία δοκιμάζεται σήμερα. Βρισκόμαστε με τους καλούς συναδέλφους Παναγιώτη Λιανό και Κώστα Γούλα. Φύγαμε, είχαμε εγκλωβιστεί για πάνω από μία ώρα σε έναν οικισμό, σε μία γειτονιά που πραγματικά μας κύκλωσε η φωτιά. Ένας αστυνομικός με αναπνευστικά προβλήματα. Ήρθαν οι άνδρες του ΕΚΑΒ και διεκομίζεται τώρα στο νοσοκομείο και στο κέντρο υγείας. Δεν έχω σαφή πληροφόρηση και τώρα βρισκόμαστε εδώ με τους συναδέλφους για να κατευθυνθούμε στα Παπαγιανέικα, εκεί που αυτήν την ώρα οι πληροφορίες μας λένε πως υπάρχει μέτωπο, υπάρχει μεγάλη εστία φωτιάς. Βλέπετε και στο βάθος πως και τα πυροσβεστικά, Πόπη, εθελοντές, ιδιώτες και οποιοδήποτε έχει έρθει εδώ να βοηθήσει σε αυτή την ανεξέλεγκτη πραγματικά και δύσκολη φωτιά θα κατευθυνθούν προς τα Παπαγιανέικα. Θα σας δώσουμε εικόνα σε λίγη ώρα. Η φωτιά εδώ στον επαρχιακό δρόμο Αλεποχωρίου Μεγάρων πραγματικά έπνιξε τα πάντα, ολόκληρες γειτονιές. Είδαμε μπροστά στα μάτια μας, γίναμε μάρτυρες, Πόπη, σπίτια να καίγονται, αποθήκες, μέσα είχαν έφλεκτα υλικά. Εδώ παλεύουν οι άνδρες της ΕΜΑΚ μαζί με τον στρατό να σβήσουν αυτήν την πλαγιά όπου υπάρχει αυτήν την ώρα πολύ μικρή εστία. Φοβούνται τις αναζωπηρώσεις. Εδώ συνεχίζεται το ίδιο κοκτέιλ. Πραγματικά ο ουρανός είναι μαύρος. Προσπαθούν, Πόπη, κυρίες και κύριοι, να προλάβουν τη δύση του ηλίου λίγο πριν πέσει το σκοτάδι. Αυτό που τους προβληματίζει εδώ τους ειδικούς είναι πως πραγματικά ο αέρας είναι τέτοιος, ο αέρας είναι τέτοια η μετάδοση και η δημιουργία νέων εστίων, νέας φωτιάς που κάνουν τα πάντα, κάνουν τα ανθρωπίνως αδύνατα για να μπορέσουν να την ελέγξουν, να μπορέσουν να την περιορίσουν. Γίνονται όλοι μια γροθιά, μια πραγματική αλυσίδα και προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Και ο στόχος δεν είναι βεβαίως να ελεγχθεί η κατάσταση πριν πέσει το βράδυ και πριν η ισχυρή άνεμη, αν βεβαίως σύμφωνα με τις προβλέψεις υπάρξουν άνεμοι το βράδυ, την θέση και αυτή ανεξέλεγκτη. Να δούμε στο σημείο αυτό, θα ξαναγυρίσουμε στη Γεωργία Λαγού, να δούμε όμως τι συνέβη ακριβώς σε αυτό το καινούριο πύρινο μέτωπο που έχουν αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες από λίγο νωρίτερα, εδώ από σήμερα το απόγευμα, στα Μέγαρα.
Η ώρα είναι 2 το μεσημέρι και ενώ η μεγάλη φωτιά στα βόρεια της Αττικής βρίσκεται πλέον σε ύφεση, ξεσπά νέα πυρκαγιά στην περιοχή Βένιζα και απειλεί τόσο τα Μέγαρα όσο και το Αλεποχώρι. Οι άνεμοι πνέουν πολύ ισχυροί και οι φλόγες απλώνονται σε δευτερόλεπτα. Γρήγορα η φωτιά βγαίνει εκτός ελέγχου. Οι φλόγες βρίσκονται και στο διπλανό σπίτι. Από εκεί, εδώ και κάμποση ώρα δεν έχει σταματήσει πραγματικά να καίει όλο αυτό το τετράγωνο. Υπάρχουν πεύκα, υπάρχουν αρκετά δέντρα. Η ατμόσφαιρα μοιάζει απόκοσμη. Οι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τα πάντα. Είναι ο ηχολήπτης του Open, ο Κώστας Ογούλες που βοηθάει εδώ τους ανθρώπους. Υπάρχει μια κινητοποίηση σε εκείνο το σπίτι το οποίο καίγεται. Προσπαθούν εδώ τα παιδιά να συνεννοηθούν, κοιτούν τα αποθέματα από τις υδροφόρες Μίνα για να μπορέσουν να δουν πώς μπορούμε να κινηθούν για να μην ξεμείνει και εδώ στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε να μην ξεμείνουν οι υδροφόρες από νερό γιατί καταλαβαίνετε την επικινδυνότητα. Οι πυροσβέστες και τα εναέρια μέσα δίνουν τεράστια μάχη. Σπίτια φαίνεται να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Η πρώτη μας δουλειά είναι να διασφαλίσουμε τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων. Τους εκενώσαμε από την πρώτη στιγμή. Τώρα ο Θεός, να ελπίσουμε να κοπάσουν οι άνεμοι, να μπορέσει η πυρκαγιά να οριοθετηθεί. Ήρθαμε εδώ στο νοικισμό Ζάκουλη που βλέπετε τις τεράστιες φλόγες να ορθώνονται μέσα σε λίγα λεπτά που βρισκόμαστε εδώ. Η φωτιά πραγματικά καίει τα πάντα. Ήρθαν εδώ οι άνθρωποι του Δήμου, ακόμα και οι αστυνομικοί με τις μάνικες στα χέρια, προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά, όμως πραγματικά είναι ανεξέλεκτη. Και η παρθένα έκταση υπάρχουν ανάμεσα και σπίτια και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες Μίνα που έχουμε, είναι ότι εδώ στην περιοχή έχουν καεί 3 σπίτια. Κοιτάξτε τις φλόγες πώς ορθώνονται, γιγαντιαία. Εκενώνεται κάποιο μοναστήρι, μας είπατε. Είναι μια καλόγρα, δεν είναι. Απλώς έχει παραμείνει γιατί δεν υπήρχε κίνδυνος. Ποιο μοναστήρι είναι, παρακαλώ. Οι Αγίοι Μάρτυρες. Είναι μια μοναχή. Να εκενωθεί εκεί πέρα περιοχή, Σταλβέ. Σε αυτή την περιοχή, λοιπόν, όπως εστιάζεται τώρα η προσοχή της πυροσβεστικής, καθώς μένεται ένα νέο πύρινο μέτωπο, είναι και ο Πάνος Βόγλης, με τον οποίο θα συνδεθούμε για να ακούσουμε όλα όσα γίνονται. Γεια σας από την περιοχή Παπαγιανέικα, εδώ στα Μέγαρα, όπου υπάρχει μια εστία φωτιάς, όχι μεγάλη, αλλά δεν σβήνει με τίποτα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις, έχει πολλά πεύκα, δεν έχει κατοικίες εδώ πόπι κοντά, αλλά όλοι οι κάτοικοι που είναι εδώ και προσπαθούν και εκείνοι οι θελοντές, εν πάση περιπτώσει, να σβήσουν τη φωτιά με κάθε τρόπο. Και εμένα, μια μπουλντόζα δεν έχει περάσει. Έχει περάσει μόνο ένα αεροπλάνο, δεν έχει περάσει. Ένα ελικόπτερο, συγγνώμη. Δεν έχει περάσει πυροσβεστικό όχημα, διότι είναι μια πολύ δύσβατη περιοχή. Είναι ουσιαστικά μια μεριά ενός βουνού και δεν μπορούν εύκολα να πλησιάσουν αυτοκίνητα και ειδικά μεγάλου κυβισμού. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή υπάρχει φωτιά και υπάρχουν πολλά πεύκα. Όχι κατοικίες κοντά, αλλά πολλά πεύκα. Αν φύγει η φωτιά προς τα κάτω, οι κάτοικοι μας έλεγαν και αυτό φοβούνται, ότι θα περάσει σε μια ακόμη πιο δύσβατη περιοχή, η οποία έχει πάρα πολλά δέντρα, είναι δασική έκταση, και μετά θα αντιμετωπίσετε μόνο εναέρια. Αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα στα Παπαγιανέικα Μεγάρων είναι το τελευταίο σημείο όπου μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τα επίγεια μέσα. Πάνω βλέπουμε και τις φλόγες, είδαμε και τον εξκαφέα, ο οποίος άνοιγε δρόμο, άνοιγε ακριβώς αντιπυρική ζώνη, προσπαθούσε να δημιουργήσει ή άνοιγε δρόμο για να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Προσπαθούσε να ανοίξει δρόμο για να φτάσουν κάποια πυροσβεστικά, αλλά και να ρίξει τα δέντρα τα οποία έχουν καεί, να τα ρίξει στο χώμα και να τα πατήσει με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, με αυτοσχέδια μέσα, με κάποια μάνικα που έχει έρθει από ένα πυροσβεστικό που έχει παρκάρει πολύ μακριά, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στη φωτιά κάποιο πυροσβεστικό όχημα. Από μακριά, τέλος πάντων, παλεύουν οι άνθρωποι με όποιο τρόπο μπορούν, αλλά επίγεια, ξαναλέω, μόνο μια φορά έχει περάσει ένα αέριο μέσο να σταματήσει φωτιά. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μεγάλη η αιστεία, αλλά δεν σβήνει. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Φυσάει με το που πάνε να σβήσουν ένα σημείο, ανάβει κάποιο άλλο. Αυτή τη στιγμή δεν φυσάει πάνω από 5 μποφορ 6. Όχι, δεν έχει πολύ μεγάλο αέρα. Πολύ δυνατό αέρα, όχι. Δεν έχει. Άρα, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια σχεδόν δασική έκταση. Να περάσει γρήγορα ένα αέριο μέσο, να κάνει ρήψη, να τη σβήσει, αφού είναι μικρή η φωτιά αυτή, να μην κινδυνεύσουμε να εστιάσουν κι αλλού τις δυνάμεις τους οι πυροσβέστες. Γιατί πράγματι βλέπουμε τώρα καπνούς. Ακούμε, ναι, έχεις δίκιο, Πόπη. Τώρα ακούμε ένα αέριο μέσο, απλώς εδώ επειδή είμαστε αρκετή ώρα, σβήνει ένα μέτωπο, ανάβει ένα άλλο, σβήνει ένα μέτωπο, ανάβει ένα άλλο. Δεν παίρνει έκταση, αλλά δεν σβήνει η φωτιά. Μάλιστα. Και αν περάσει το βράδυ και φτάσουμε μάλλον
στη δύση του ηλίου, τότε πρέπει να έχει σβήσει φωτιά για να είμαστε ήσυχοι. Αλλιώς θα δούμε. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε και σε σένα πάνω, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν είναι όμως το μοναδικό μέτωπο αυτό. Έχουμε, πριν από λίγο μάθαμε ότι έχουμε και νέα φωτιά στη Σαλαμίνα και η Μίνα Καραμίτρου θα έρθει κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Εκενώνονται και εκεί οι οικισμοί, Μίνα. Ναι, εκενώνεται οικισμός και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μία φωτιά, είναι τρία τα μέτωπα αυτή τη στιγμή στην Σαλαμίνα. Είναι στο Λόφο Πατρίς, Ανεμόμυλους και Σαμάρι. Είναι τρία διαφορετικά μέτωπα, τα οποία όμως ξέσπασαν με πολύ μικρή διαφορά ώρας μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά μου έλεγαν ότι το πρώτο μέτωπο με το δεύτερο μόλις με 45 λεπτά διαφορά και το δεύτερο με το τρίτο με μόλις 10 λεπτά διαφορά. Δόθηκε λοιπόν εντολή πριν από λίγο με 112 στην περιοχή Πρόποδες Ευρυπίδου Θεάτρου να απομακρυνθούν οι κάτοικοι και να κατευθυνθούν προς την παραλία. Αυτό αφορά, επαναλαμβάνω, την περιοχή Πρόποδες Ευρυπίδου Θεάτρου και επαναλαμβάνω, γιατί έχει την αξία του αυτή την ώρα, ότι δεν μιλάμε για μία αλλά για τρεις πυρκαγιές με πολύ μικρή διαφορά ώρες μεταξύ τους. Μάλιστα. Οπότε θα τις παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε και για αυτές. Ελάτε όμως, Μίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ελάτε να δούμε τι έγινε τη νύχτα που πέρασε. Ήταν φιαλτική νύχτα αυτή, κυρίες και κύριοι, με τη μεγάλη πυρκαγιά να καίει ανεξέλεγκτη στην Πεντέλη. Τους πυροσβέστες να δίνουν άνηση μάχη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι οδηγούσαν τις φλόγες προς κάθε κατεύθυνση. Το πρωί το μέτωπο πέρασε στην Παλίνη, καίγοντας σπίτια, δασικές εκτάσεις, αφήνοντας πίσω τους στάχτες, ένα νεκρό, έναν άνθρωπο που έβαλε τέλος στη ζωή του και 34 τραυματίες. Η φωτιά είναι τώρα σε ύφεση, δεν υπάρχει. Υπάρχουν ενέργειες εστίες. Θα μείνουν όμως πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο για να μην αναζωπυρωθούν λόγω των ανέμων που πνέουν και αυτή την ώρα. Καταλάβαμε ότι θα καούμε και φύγαμε. Όλη η ζωή αυτό ήταν. Στα 500 μέτρα βλέπαμε τη φωτιά που κατέβαινε. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες στο έδαφος, αλλά και από αέρος. Μετά από μια εφιαλτική νύχτα με τη φωτιά να κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της, το μέτωπο συνέχισε να επεκτείνεται τα ξημερώματα με τις φλόγες να καταπίνουν ολοένα και περισσότερα σπίτια. Η αυλή του σπιτιού καίγεται, έχουν μπει μέσα οι φλόγες. Και από την πάνω μεριά έχει πιάσει φωτιά. Μέσα σε δευτερόλεπτα η πυρκαγιά γιγαντώνεται. Κοιτάξτε τις φλόγες, πόσο ψηλές είναι οι φλόγες. Κοιτάξτε, είναι αδύνατον. Εδώ πέρα, γρήγορα Βασίλη, πρέπει να απομακρυνθούμε, Βασίλη. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να βρουν τρόπο για να προσεγγίσουν το σπίτι και να σβήσουν τη φωτιά. Η Μέρη Γίγου και ο εικονολήπτης Βασίλης Βαφίδης τους ακολουθούν. Να σώσουν το σπίτι, ό,τι μπορεί να σωθεί. Το πίσω μέρος έχει πάρει φωτιά. Η πυρκαγιά δημιουργούσε όλη τη νύχτα το δικό της μικροκλίμα. Τα ξημερώματα, ο μετεωρολογικός σταθμός της Παλίνης κατέγραψε απότομη άνοδο της θερμοκρασίας κατά 15 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις 30 λεπτά. Ο καπνός έφτασε μέχρι τα Κύθυρα και την Κρήτη. Είναι δύσβατο το σημείο, υπάρχουν παντού εστίες, είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ένα ακόμη σπίτι παραδίδεται στις φλόγες. Το ογκώδες μέτωπο είναι αδύνατο να καλυφθεί πλήρως από πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι διοκτήτες του σπιτιού προσπαθούν να το βρέξουν με τα λάστιχα. Μήπως καταφέρουν να το σώσουν. Βλέπετε βέβαια κατέρευση. Μέσα από το μέγεθος της καταστροφής αναδείχθηκε και μία ανθρώπινη τραγωδία. Στην Ανθούσα, ένας 84χρονος λύγησε βλέποντας το σπίτι του που είχε αποκτήσει με τόσο μόχθο να καίγεται για τρίτη φορά και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το σπίτι είναι αυτό. Πίσω μου σας δείξε ο Νίκος ο Χατζηστυλιανός. Γύρισε, το βρήκε κατεστραμμένο. Πήρε ένα περίστροφο και με αυτόν τον τρόπο έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός, καπετάνιος στο επάγγελμα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε τι σημαίνει δύναμη, ήξερε τι σημαίνει ευθύνη. Ωστόσο ήταν η τρίτη φορά και δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Η λεωφόρος Μαραθώνος μαυρίζει από τους πυκνούς καπνούς. Επιχειρήσεις καίγονται. Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Μαραθώνος σε συμβολή με την Οδό Κύπρου. Βλέπετε μια επιχείρηση που καίγεται και μάλιστα λίγο νωρίτερα είχαμε και δύο μικροεκρήξεις σε έφλεκτα υλικά. Οι κατοίκοι της Παλίνης που έλαβαν μήνυμα από το 112 εγκαταλείπουν τα σπίτια τους πριν το ξημέρωμα. Βλέπω στον κήπο είχε πλάσει όλος, ο κήπος φωτιά.
Βγήκαμε, πήραμε το αμάξι και φύγαμε. Όλη η ζωή αυτό ήταν. Στα 500 μέτρα βλέπαμε τη φωτιά που κατέβαινε. Αφήσαμε με φωτιά δίπλα σε οικόπεδο. Αναγκαστήκαμε και φύγαμε τώρα. 3:20 φύγαμε, 3:30. Η οικογένεια πραγματικά έχει μετατρέψει σε σπίτι το αυτοκίνητο. Ωραία. Τι να κάνουμε, παιδί μου, με αυτή την κατάστροφη. Το σπίτι γλίτωσε. Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Κάει και παραδόθηκε στις φλόγες. Παντού υπάρχουν γυαλιά. Βλέπετε, έχουν σπάσει τζαμαρίες από τη φωτιά στον πάνω όροφο. Το σπίτι έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει παραδοθεί στην φωτιά. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει, δεν επιχειρεί η πυροσβεστική εδώ, τόσο ώστε να καταφέρουν να προλάβουν ό,τι μπορούν να προλάβουν, τέλος πάντων, από αυτή την εδώ τη φωτιά. Από τη μανία της φωτιές καταστράφηκαν δεκάδες σπίτια. Μεταξύ αυτών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές και το σπίτι της ηθοποιού Ελένης Γερασιμίδου. Με πήρε μια γειτόνισσα που παρέμεινε εδώ ενώ θέλαμε να την πάρουμε μαζί και μας είπε το σπίτι σας καίγεται. Δεν μπορέσαμε να έρθουμε κατά εδώ, δεν μας αφήνανε. Το σπίτι τους κατάφεραν να γλιτώσουν από τις φλόγες με τιτάνια προσπάθεια οι γονείς της Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη. Αν δεν παρέμεναν στο χώρο οι άντρες εδώ των οικογενειών, δυστυχώς το σπίτι μας δεν θα έχει σωθεί. Στην Παλίνη σπίτια και αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερός. Έχει καταστραφεί ολοσχερός, κάει και παραδόθηκε στις φλόγες. Παντού υπάρχουν γυαλιά. Βλέπετε, έχουν σπάσει τζαμαρίες. Πίκρα και πόνο. Τίποτα άλλο. Από τις 5:30 το πρωί στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Στα μέτωπα της φωτιάς και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Κατάσταση πώς εύκολη. Καθόλου εύκολη δεν ήταν όλη τη νύχτα, αντιμετωπίζεται με τις προσπάθειες όλων. Έπειτα από τεράστια προσπάθεια, η φωτιά το μεσημέρι τέθηκε υπό έλεγχο με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να παραμένουν σε επιφυλακή. Συνολικά 34 πολίτες χρειάστηκε να διακομιστούν στα νοσοκομεία με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες χωρίς διακομιδή σε 17 πολίτες. Σύνδεση τώρα με το πανόραμα της Παλίνης να συναντήσουμε τη Μέρη Γίγου να μας πει πώς εξελίσσεται εκεί η κατάσταση, Μέρη. Η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που έχουμε ζήσει τις τελευταίες ώρες. Δεν υπάρχει κάποιο μέτωπο ενεργό. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σπίτι στον Τράφη. Είναι μια διπλοκατοικία, το ισόγειο της οποίας έχει καταστραφεί ολοσχερός. Το πρώτος όροφος έχει υποστεί και αυτός κάποιες ζημιές. Ωστόσο, το ισόγειο είναι κατεστραμμένο. Να σου πω ότι ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου σπιτιού στις 4 παρατέταρτο τα ξημερώματα είδε τις φλόγες να έχουν περικυκλώσει το σπίτι του και ίσα που πρόλαβε να φύγει με το αυτοκίνητό του και να σωθεί, όπως μας είπε. Θα περάσουμε με πολύ προσοχή να σας δείξουμε το σπίτι. Βλέπεις παντού μία μαύρη εικόνα. Η τύχη είναι μαύρη. Παράθυρα δεν υπάρχουν, όλα έχουν λιώσει. Στο σημείο τώρα εδώ πέρα υπήρχε μία κουζίνα. Είναι ο χώρος... Το υπνοδωμάτιο μαζί με ένα τζάκι. Έχει μείνει μόνο το τζάκι, από ό,τι μπορείτε να δείτε και εσείς. Τίποτα άλλο που να θυμίζει και καμένες ηλεκτρικές συσκευές. Το κρεβάτι το οποίο ήταν σιδερένιο... Δεν θυμίζει τίποτα άλλο ότι ήταν πριν λίγες ώρες σπίτι. Και δεν είναι το μοναδικό, δυστυχώς. Σε ίδια κατάσταση βρήκανε τα σπίτια τους δεκάδες άνθρωποι. Ακόμη δεν έχει γίνει πλήρη καταμέτρηση των ζημιών, των όσων άφησε πίσω τη πυρκαγιά. Είναι όμως δεκάδες οι άνθρωποι οι οποίοι γύρισαν στα σπίτια τους και βρήκαν από καΐδια. Είδαν δηλαδή τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να έχουν εξαφανιστεί μέσα σε μερικά λεπτά. Σε μερικά λεπτά όταν πέρασε από πάνω τους η πυρκαγιά. Να σε ευχαριστήσουμε, Μέρη, να δώσουμε το λόγο στον Γρηγόρη Ποζιό, ο οποίος θα είναι κοντά μας σε πολύ λίγο και να σε καλησπερίσω. Να μου δώσεις όμως μερικά λεπτά για να δούμε τι συνέβη δηλαδή αυτή τη νύχτα, αυτή την κόλαση φωτιάς που ζήσαμε όλο το βράδυ στην Ανατολική Αττικής, με τις ρηπές του ανέμου να φτάνουν έως και τα 113 χιλιόμετρα την ώρα, με σπίτια να έχουν καεί, αυτοκίνητα, χιλιάδες εκτάσεις δασικές σε αυτό το τεράστιο πυρήνο μέτωπο. Οι κάτοικοι έζησαν δραματικές στιγμές λοιπόν, βλέποντας τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, ενώ προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά ακόμη και με κλαδιά στα χέρια, με μάνικες, με απλά λάστιχα από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους. Είναι καλύτερο! Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Κλείστε τα παράθυρα και πηγαίνετε αυτή και αυτή. Φύγετε. Πόπι, το αυτοκίνητο περνάει μέσα από τις φωτιές. Ολονύχτια κόλαση πυρός στην Ανατολική Αττική. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, Πόπι, το αυτοκίνητο περνάει μέσα από τις φωτιές. Απίστευτη εικόνα, Πόπι, κοιτάξτε. Με τη βοήθεια του εικονολήπτημα του Βασίλη Βαπίδη, βλέπετε αυτή τη στιγμή την ταχύτητα με την οποία μετακινείται η φωτιά. Και επίσης θα παρακαλέσουμε πολύ να προστατεύσετε και τους εαυτούς σας, γιατί η φωτιά κινείται όντως με ταχύτητα. Από ό,τι ακούω τους συναγερμούς εδώ στα σπίτια, έχει σκοτεινιάσει ολόκληρος ο ουρανός. Νομίζω πως πρέπει να αποχωρήσουμε, γιατί μας κυνηγάει η φωτιά, αλλά και κάθε που απίστευτα. Γρήγορα. Να φύγουν οι συνάδελφοι, παρακαλώ, γρήγορα. Όλος ο σταθμός ζητάει να φύγετε από εκεί, γιατί βλέπουμε ότι σας έχουν περιμετρικά οι φλόγες. Γεωργία, σε παρακαλούμε, μπες στο αυτοκίνητο, απομακρύνσου και θα βλέπουμε την εικόνα μέσα από το αυτοκίνητο. Ό,τι μπορώ να διακρίνω, είναι σπίτια. Ναι, φεύγουμε. Από ό,τι μπορώ να διακρίνω, είναι σπίτια. Έχει πάρα πολύ αέρα και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η φωτιά έχει κατέβει πολύ γρήγορα. Κάτοικοι βλέπουν τις φλόγες να απειλούν τα σπίτια τους. Προσπαθούν με παγούρια νερό και κλαδιά να σβήσουν τη φωτιά. Άλλοι με κίνδυνο της ζωής τους επιχειρούν να σώσουν τις περιουσίες τους. Οι στιγμές είναι δραματικές. Αν μπορώ να διακρίνω, υπάρχει και ένα άτομο στο μπαλκόνι ακριβώς μπροστά από τις, φλόγες. Δεν ξέρω αν μπορεί να το δείξει με τη βοήθεια εδώ πέρα του Άγγελου. Είναι μπροστά από τις φλόγες. Μένει στο σπίτι του, παρότι έχει σταλεί μήνυμα. Είναι πραγματικά ένας άνθρωπος στο μπαλκόνι. Και αν βλέπουμε σωστά, πρέπει μπροστά, να ρίχνει νερό με μάνικα. Κινδύνεψε βέβαια και προσπαθούμε να τα κάνουμε τα πράγματα να... βλέπετε εδώ τι γίνεται. Δίνεται εντολή για την απομάκρυνση κατοίκων διαδοχικά από Πεντέλη, Ντράφη, Γέρα, Καπικέρμη και Παλίνη. Η κατάσταση εδώ είναι δραματική. Εδώ και αρκετή ώρα αστυνομικοί της ομάδας Δίας κάνουν εκένωση του οικισμού και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Θα δείτε τώρα και δεξιά. Ενημερώνουν τους κατοίκους ότι η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. Να φύγουν από τα σπίτια τους. Μου είπε ο κομματόδρος μας δεν έχει πάρει πάνω, ρε. Αστυνομικοί πηγαίνουν σπίτι-σπίτι για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Κάποιοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους. Έλα, πάμε, πάμε! Πάμε! Πάρ τον άνθρωπο και φύγε! Ας τα ζώα, πάρ τον άνθρωπο! Διώξαμε τους μεγάλους ανθρώπους και είμαστε εδώ, ρίχνουμε νερό και να βοηθήσουμε όποιον χρειαστεί κάποια βοήθεια από τους κατοίκους. Η φωτιά μπαίνει στα πρώτα σπίτια. Οι φλόγες έχουν περάσει στις αυλές των σπιτιών. Βλέπετε, ανεβήκαμε εδώ με τους άνδρες της πυροσβεστικής. Βλέπουμε να καίγεται ένα αυτοκίνητο και τη φωτιά, αν μπορώ να διακρίνω, έχει μπει ήδη μέσα και καίγεται το σπίτι. Τα πάντα έχουν πυρώσει. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπήρξαν 14 ενεργές εστίες σχεδόν ταυτόχρονα σε Ανθούσα, Ντράφη, Πανόραμα, Παλίνες και Διόνι. Πού είναι η υποδομή, πού είναι η υποστήριξη? Οι πυροσβέστες είναι πάρα πολύ λίγοι. Μέσα στη νύχτα, οι βόρειοι άνεμοι ενισχύθηκαν σημαντικά. Και σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό Πεντέλης, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν ακόμα και τα 113 χιλιόμετρα την ώρα. Οι συνθήκες κάτι παραπάνω από αντίξιες για τους πυροσβέστες. Οι ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν τους πυροσβέστες να προχωρήσουν. Με τα βίας κάνουν λίγα βήματα για να μπορέσουν να ρίξουν νερό στις μανιασμένες φλόγες. Ένα σπίτι φλέγεται αυτή την ώρα και είναι στην εικόνα μας, Μέρη. Ακριβώς, έχει μείνει ο σκελετός, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς του σπιτιού. Κάποιες εκρήξεις ακούγονται συνέχεια. Δίπλα στα σπίτια πυρίδιες αποθήκες από ξερά κλαδιά στιβαγμένα. Υπάρχουν στίβες με ξερά κλαδιά, είναι αυτό που δείχναμε και νωρίτερα. Δεν έχουν καθαριστεί όλοι οι χώροι όπως έπρεπε την κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτές τις εικόνες που αναζωπυρώνουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Γίνονται παρανάλωμα του πυρός και συντελούν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ήρθε η φωτιά στο οικόπεδο δίπλα, το οποίο δεν το είχε καθαρίσει ο ιδιοκτήτης και πήρε φωτιά. Οι εκκλήσεις για εκένωση είναι συνεχείς. Στις 9 το βράδυ η φωτιά αρχίζει να προσεγγίζει το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Με λεωφορεία μεταφέρονται 21 παιδιά στο Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού, ενώ 15 παίρνουν εξιτήριο.
Μαζί τους γιατροί και νοσηλευτές που τα μεταφέρουν στα χέρια. Πόπι, βλέπετε, ακριβώς πίσω μου είναι εικόνες αποκάλυψης με τη βοήθεια του οικονολήπτη μας, του Παναγιώτη Λιανού, αλλά και του Κώστα του Γούλα. Βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Καίγεται μια ολόκληρη πλαγιά, υπάρχουν σπίτια, η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, φυσάει με μανία, λισομανάει ο αέρας. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής πέρασαν το βράδυ τους σε υπαίθριο πάρκινγκ για να παραμείνουν ασφαλείς. Μας στείλανε και ένα μήνυμα να εκκαινώσουμε την περιοχή, αλλά εκτός αυτού η φωτιά κατέβαινε. Είναι η τέταρτη φορά που το περνάμε αυτό. Τέταρτη φορά. Το έργο της πυρόσβεσης έγινε ακόμα πιο δύσκολο τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Και όλα αυτά ξεκίνησαν χθες λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, οπότε και υπήρξαν τότε οι πρώτες αναφορές για φωτιά στον Ταού Πεντέλης. Ελάτε τώρα με τη βοήθεια της Μίνας Καραμίτρου που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, να δούμε με Μίνα μαζί το χάρτη με το πώς εξελίχθηκε η κατάσταση, να δούμε δηλαδή την πορεία αυτών των θερμών σημείων. Ναι, ας ξεκινήσουμε λοιπόν, ας δούμε τον χάρτη, στην ουσία είναι με τα θερμά σημεία. Εδώ λοιπόν βλέπετε όλη την εξέλιξη της χθεσινοβραδινής πυρκαγιάς μέχρι και σήμερα το πρωί, Πόπη. Η φωτιά πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε λοιπόν από τον Τράφη. Mm-hmm. Και ενώ έκαιγε στην περιοχή στον Τράφη, τα θυμόμαστε όλοι, τα ζήσαμε χθες, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα κρίσιμο δίωρο. Είναι μεταξύ 1,5 και 3,5 όταν πια η φωτιά έχει φτάσει στον Ταού Πεντέλης, στο Πέδον. Εκεί λοιπόν είναι τέτοια η αλλαγή των ανέμων. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, όπως μας έλεγαν, μέσα σε 10 λεπτά η φωτιά εκεί έκανε 6 χιλιόμετρα και ξαφνικά τη βλέπουμε να εξελίσσεται στην Ανθούσα, στο Γέρακα, Πεντέλη, φτάνει στη Διόνη, φτάνει στην Παλίνη για να ξημερώσει πια και η φωτιά να έχει φτάσει μέχρι τη λεωφόρο Μαραθώνος. Από αυτά λοιπόν τα θερμά μέτωπα βλέπετε πώς ακριβώς η φωτιά εκτυλίχθηκε, πώς λοιπόν φτάσαμε. Πώς κινήθηκε ακριβώς. Ανάλογα και με τους ανέμους και κάλυψε όλη αυτή την περιοχή. Τώρα η πυροσβεστική έλεγε ότι έχει 14 μέτωπα ενεργά χθες. Ναι. Να τα δούμε λίγο τα μέτωπα. Και αυτό λοιπόν μπορούμε να το δούμε στον χάρτη μας. Είναι λοιπόν αυτά τα 14 μέτωπα, τα οποία μάλιστα, Πόπη, θέλω να σου πω ότι έκαιγαν ταυτόχρονα 14 πύρινα μέτωπα, τα οποία έκαιγαν ταυτόχρονα και στην ουσία μιλάμε για έναν αστικό ιστό, έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε για ένα βουνό που απλώς υπάρχουν 14 πόλης, σημεία. Προάστα της πόλης και όχι προάστα με την έννοια των πόλεων του εξωτερικού. Μας είμαστε ένα πράγμα όλη η Αθήνα. Και πάμε τώρα να σας δείξω και τον επόμενο χάρτη. Έχει σημασία γιατί όλο αυτό τον καπνό που δημιούργησε η πυρκαγιά τον έβλεπαν μέχρι και στα Κύθυρα και το βλέπουμε κιόλας εδώ, στη δορυφορική φωτογραφία. Δείτε λοιπόν στην Αττική που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά και πόσο καπνός φαίνεται, έφτασε να φαίνεται μέχρι και στην Κρήτη. Θυμάστε όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά που σας έλεγα, ούτε 10 λεπτά δεν είχε που ξέσπασε η πυρκαγιά χθες το πρωί, χθες το απόγευμα, και σας έλεγα ότι μας τηλεφωνούν από όλη την Αττική και βλέπουν τον καπνό μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Φανταστείτε λοιπόν, λίγες ώρες μετά, ο καπνός δορυφορικά καταγράφεται να έχει φτάσει και να φαίνεται μέχρι και την Κρήτη. Να φτάνει μέχρι και την Κρήτη. Είναι πραγματικά απίστευτο. Τώρα, είχαμε και μία διάσωση από έναν πυροσβέστη, από έναν αστυνομικό, ενός ηλικιωμένου ανθρώπου. Ναι. Συνολικά είπαμε ότι 600 άτομα οι αστυνομικοί κατάφεραν να απεγκλωβίσουν. Και εδώ είναι λοιπόν η εικόνα που βλέπετε. Έχει πάρει αγκαλιά τον ηλικιωμένο, ο οποίος όπως βλέπετε έχει και κινητικά προβλήματα, για να τον βγάλουν έξω από το σπίτι. Ο αστυνομικός αυτός της Δίας το κουβαλάει στα χέρια, ο ένας τον ηλικιωμένο και ο άλλος από πίσω το αναπηρικό του καροτσάκι, ναι, μέχρι έξω, που το τοποθετούν μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο τους περίμενε, το αυτοκίνητο της άμεσης δράσης, για να τους απομακρύνουν από το σημείο το χρειάστηκε οποίο... Χρειάστηκε να βοηθήσουν τόσους πολλούς όμως. Πάρα πολλούς. Από κέντρα φιλοξενίας, γυναίκες που ήταν στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης τους και δεν μπορούσαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Να κουβαλήσουν από μονάδες φροντίδας πολλούς ηλικιωμένους στα χέρια. Χρειάστηκε μάλιστα, θέλω να σας πω, πολλές φορές ο συνοδηγός να μείνει πίσω στο κέντρο φροντίδας για να υπάρχει μια θέση ακόμη στο περιπολικό για να μπορέσουν να μεταφέρουν έναν ακόμη ηλικιωμένο. Μάλιστα. Όλα αυτά που μας περιγράφει Μίνα, λοιπόν, θα τα δούμε στο ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε, καθώς ανάμεσα
ανάμεσα στους ανθρώπους που βοηθήθηκαν από τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες υπήρξαν και 34 άνθρωποι που διακομίστηκαν τραυματισμένοι στα νοσοκομεία. Μεταξύ αυτών ήταν και 3 με εγκάβματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαν προηγηθεί βεβαίως όλες αυτές οι αγωνιώδεις προσπάθειες για τις οποίες μας μίλησε και η Μίνα Καραμίτρου και θα τα δούμε μέσα στο ρεπορτάζ. Ο ουρανός κοκκίνησε, η Πεντέλη φλέγεται. Ξημερώματα Τετάρτης. Οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 113 χιλιόμετρων την ώρα. Ο εφιάλτης ξεκίνησε χθες το απόγευμα και μέχρι το βράδυ είχε δοθεί εντολή εκένωση σε Ντράφη, Ανθούσα και Διόνη. Οι πυροσβέστες επιχειρούν όλη τη νύχτα, προσπαθώντας να αντιθασεύσουν τις πύρινες φλόγες, ενώ περισσότεροι από 900 αστυνομικοί σαρώνουν τις υποεκένωσης περιοχές. Στυλωμία, καλείς εδώ! Κύριε, οι φωτιές κατεβαίνουν. Σας παρακαλώ, πάμε να φύγουμε από εδώ. Είστε μόνος εδώ πέρα. Ωραία, πάμε. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Μόνο στόχος να προστατευτεί πρώτα η ανθρώπινη ζωή. Οι περιουσίες ακολουθούν. Σπίτι-σπίτι, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εκενώσουν τις περιοχές όπου έχει σταλεί μήνυμα 112. Πηδούν ακόμη και πάνω σε μπαλκόνια για να δουν αν κάποιος συμπολίτης μας χρειάζεται βοήθεια και πρέπει να απομακρυνθεί. Η αναζήτηση πολιτών που τυχόν έχουν μείνει πίσω είναι το πρώτο μέλημα της αστυνομίας. Πρόσβαση σε διαμέρισμα του Δευτέρου είχε. Δεν γνωρίζει το τηλέφωνο του. Πιθανόν να έχει απογόρηση. Υπήρχαν δεκάδες περιπτώσεις που οι πολίτες δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αλλά οφείλουμε όλοι μαζί, πιστεύω, ως κοινωνία, ως κράτος, ως πολιτεία, όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, να έχουμε πάντα στην πράξη ως πρώτη αξία την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Mm. Η ανθρώπινη ζωή, εάν χαθεί, δεν ξαναγίνεται. Τα σπίτια ξαναγίνονται. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η αστυνομία, έγιναν 680 απεγκλωβισμοί κατοίκων. ΕΚΑΒ και νοσοκομεία ήταν όλο το βράδυ σε επιφυλακή, με 34 συμπολίτες μας να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κάτοικος του Γιάρακα, με εγκάβματα στο σώμα σε ποσοστό 60%, μεταφέρεται στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα 35χρονος με θερμικά εγκάβματα στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια. Σύνδεση τώρα με τη Σοφία Βασουλάκη για να δούμε τι λέει και η κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην κατάσταση χθες, που συνεχίζουν να την χειρίζονται, Σοφία, γιατί είναι σε εξέλιξη πολλά μέτωπα. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη να αναφέρεται και στην κλιματική αλλαγή. Ναι, Πόπη, και θα πρέπει να σου πω ότι αυτήν την, μάλλον μέσα σε ένα 24ωρο έχουν μπει 56 δασικές πυρκαγιές. Δεν είναι λίγες και όπως καταλάβουμε από τις δηλώσεις του κυρίου Στυλιανίδη, δεν αποκλείει η κυβέρνηση πολλές ή κάποιες από αυτές να οφείλονται σε εμπρισμό. Να σου πω ότι σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται εκ νέου στο συντονιστικό και δεν αποκλείεται να έχουμε και μια πρώτη δήλωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε λίγη ώρα. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο μηχανισμός λειτουργήσε καλά, ότι υπήρχε συντονισμός του στρατού, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, των εναέριων μέσων. Υπήρχε ένας καλός συντονισμός, αν και η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη χθες. Υπήρχαν πολύ αντίξωες συνθήκες, υπήρχε πυκνή βλάστηση και πυκνή δόμηση στην περιοχή της Πεντέλης. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, όπως λένε, δεν θρηνήσαμε θύματα και αυτό είναι το σημαντικότερο, να μην χαθεί ούτε μία ανθρώπινη ζωή. Μεγάλη βάση, μεγάλη σημασία δίνουν κυβερνητικά στελέχη στα εναέρια μέσα, γιατί όπως λένε, φρόντισε η κυβέρνηση να έχει νωρίς φέτος εναέρια μέσα στη διάθεσή της που να μπορούν να πετάξουν και αυτό αποδείχτηκε παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολύ έντονοι άνεμοι. Επίσης θα πρέπει να σου πω ότι μιλούν για υποδειγματικές εκενώσεις και κλείνοντας ότι ήδη έχουν πόπι ξεκινήσει και οι καταγραφές των ζημιών, καταγραφές για τα σπίτια, γιατί μην ξεχνάς ότι έπονται και οι αποζημιώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σκληρή μάχη στο μεταξύ δόθηκε για να σωθεί από τη φωτιά το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης που είχε εκενωθεί λίγο νωρίτερα. Οι πυροσβέστες δημιούργησαν ένα ανθρώπινο τείχος με τις μάνικες και κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς και να σώσουν το νοσοκομείο. Το Όπεν και ο Κώστας Ασημακόπουλος ήταν εκεί και κατέγραφαν τη μάχη αυτή λεπτό προς λεπτό. Βλέπετε, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση όλων των δυνάμεων που βρίσκονταν στην πλαγιά. Βλέπετε, οι φλόγες πια
ζώνουν το νοσοκομείο. Το σκηνικό είναι αυτό που βλέπετε. Κοιτάξτε τις φλόγες πώς ορθώνονται. Τώρα φτάνουν και άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι ο καπνός τώρα τυλίγει την περιοχή. Γίνεται πολύ δύσκολη κατάσταση. Ακούτε και το θόρυβο, τον εκοφαντικό θόρυβο που κάνει ο τυφώνας από την έξω πλευρά, επιχειρεί και αυτός. Τι να κόψει κανείς. Σε αυτές τις φλόγες που ορθώνονται μπροστά μας σε πάρα πολλά μέτρα ύψος. Η απόλυτη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με την φωτιά που έχει ζώσει όλη την εγκατάσταση του Πέδων Πεντέλης. Κοιτάξτε όμως το πλάνο με τη δύναμη που έχουν οι φλόγες, οι οποίες κάνουν και ένα εκοφαντικό ανατριχιαστικό θόρυβο σε ό,τι καίνε. Έχει πιάσει τώρα και ένα μεγάλο κυπαρίσι εκεί που δυσκολεύει πάνω από τα κεφάλια του στην κατάσταση και δημιουργεί εκατομμύρια κάφτρες, οι οποίες μεταφέρονται με τον αέρα ποιος ξέρει πού για να ανάψουν παρακάτω. Κρατάνε, όπως βλέπετε, την μάνικα και έτσι ώστε να υπάρχει η κατάλληλη πίεση, να υπάρχει η λιγότερη δυνατή δύναμη στον τελευταίο που κρατάει τη μάνικα που μεταφέρει και τη μεγάλη δύναμη. Κερδίζεται η μάχη, τουλάχιστον αυτή εδώ μπροστά μας. Κόπασαν λίγο οι φλόγες εδώ, αλλά θα συνεχιστεί ακόμη η προσπάθεια. Αυτό που έμοιαζε μάταιο, κατάφεραν να το κάνουν δυνατό και πραγματικότητα, και πραγματικά είναι ένα παράσημο για τα παιδιά αυτά. Η μάχη λοιπόν των πυροσβεστών με τις φλόγες ήταν από την αρχή δύσκολη, καθώς έπιναν πολύ ισχυροί άνεμοι. Κατά διαστήματα όμως, βλέπαμε τη φωτιά να φουντώνει, καθώς οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, για να δούμε τι συνέβαινε εκείνη την ώρα, σε αυτές τις ρηπές δηλαδή. Τι συνέβαινε και τρελαινότανε πραγματικά η φωτιά και άλλαζε ακόμη και κατεύθυνση. Ακριβώς, Πόπη, η εφιαλτική ήταν η χθεσινή νύχτα για τον ορεινό όγκο της Πεντέλης, αλλά και για περιοχές που βρίσκονται στους πρόποδες αυτής. Και αυτό βέβαια το μαρτυρούν οι καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι ο μετεωρολογικός σταθμός στην Πεντέλη κατέγραφε μέγιστες έτσι εντάσεις του ανέμου ακόμα και πάνω από τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτό είναι τα ξημερώματα, είναι τη νύχτα. Βεβαίως, είναι λοιπόν στη χρονική διάρκεια μεταξύ 3,5 και 5,5, και το τονίζουμε αυτό γιατί είναι μια έτσι χρονική διάρκεια όπου έχουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ θάλασσας και ξηράς, άρα και τη μεγαλύτερη διαφορά πίεσης. Να σε ρωτήσω, πόσα μποφόρ είναι τα 114, με πόσα μποφόρ τρέχει ο άνεμος με τόσο. Πλησιάζουμε, Πόπη, το τερματίζει κατά κάποιο τρόπο η κλίμακα μποφόρ. Η κλίμακα μποφόρ είναι μια εμπειρική κλίμακα και γι' αυτό το λόγο όταν μιλάμε για ρηπές, δηλαδή για μεγάλες εντάσεις του ανέμου, χρησιμοποιούμε τα χιλιόμετρα ανά ώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι 85 με 114 περίπου χιλιόμετρα ανά ώρα σημαίνει περίπου πάνω από 10 με 11 μποφόρ. Πολύ δηλαδή δυνατή άνεμη, πολύ θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και για τον μετεωρολογικό σταθμό της Παλίνης. Βλέπετε χαρακτηριστικά ήμασταν κοντά στα 60 με 80 χιλιόμετρα ανά ώρα, που σημαίνει κοντά στα 9 μποφόρ. Αλλά ακόμη και προς την περιοχή του Γέρακα, θα δούμε τώρα ευθύς αμέσως ότι οι μετεωρολογικοί σταθμοί καταγράψανε ρηπές κοντά στα 50 με 70 χιλιόμετρα, δηλαδή κοντά στα 7 με 8 μποφόρ. Πολύ δύσκολη γενικότερα αυτή η κατάσταση. Και μιλάμε για ρηπές, για τη μέγιστη ένταση. Ακριβώς, δεν ήταν συνεχόμενο. Δεν ήταν συνεχόμενο. Αυτή η ένταση του ανέμου. Μία μέση ένταση του ανέμου, Πόπη, ήταν κοντά στα 7 μποφόρ. Που σημαίνει ότι κατά διαστήματα είχαμε έτσι αυξομοιώσεις ό,τι αφορά την ένταση του βορειοανατολικού ανέμου. Και γι' αυτό λοιπόν είδαμε αυτές τις μεγαλύτερες εντάσεις. Δεν έχουμε άλλες περιοχές με εντάσεις. Αυτές είναι περιοχές που αφορούν την πυρκαγιά και εκεί είναι μετεωρολογική σταθμή καταστημένη. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι θα γίνει σήμερα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Όμως, πάμε λίγο σε παρακαλώ πολύ στο Γιάννη Ρίγο, ο οποίος βρίσκεται σε σημείο που δίνεται. Να μας πει μόνος του που βρίσκεται ο Γιάννης. Γιάννη, καλησπέρα.
Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό Ζάχουλη Πόπη που εκενώθηκε πριν από μερικές ώρες εδώ στα Μέγαρα. Δείχνοντας λοιπόν την εικόνα, είναι μια αποκαρδιωτική εικόνα που δείχνει και το μέγεθος της καταστροφικής πυρκαγιάς που πέρασε και από αυτό το σημείο. Βλέπεις λοιπόν ένα σπίτι το οποίο έχει πραγματικά κυριευθεί στις φλόγες, έχει κατακαεί στο εσωτερικό του, έχει πέσει η σκεπή. Μέχρι αυτήν την ώρα σιγοκαίει η φωτιά στο εσωτερικό του και συνεχώς ακούμε τα κεραμίδια που πέφτουν από την σκεπή. Η εικόνα πραγματικά είναι πολύ αποκαρδιωτική. Έχει καταστραφεί ολοσχερό στο συγκεκριμένο σπίτι. Δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι μόνο το κουφάρι του σπιτιού. Έχουν λιώσει τα παράθυρα, έχουν σπάσει τα τζάμια. Και να σου πω ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι το μοναδικό, Πόπι. Είναι αρκετά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Με την βοήθεια του Άγγελου του Βόσου, να περπατήσουμε λίγο, να σας δείξουμε το ακριβώς απέναντι σπίτι από το σημείο που βρισκόμαστε και αυτό έχει κυριευθεί στις φλόγες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε στο εσωτερικό του. Υπάρχει, μένεται η φλόγα, από τα παράθυρα φαίνεται πόσο μένεται η πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σπίτι. Το θετικό στην ευρύτερη περιοχή είναι ότι έχουν κοπάσει οι άνεμοι και αυτό βοηθάει το έργο των πυροσβεστών. Παρ' όλα αυτά να σου πω, Πόπι, ότι η ευρύτερη περιοχή εδώ στα Μέγαρα είναι τόσο αποπνικτική από τους καπνούς. Υπάρχουν πολλές εστίες διάσπαρτες στην ευρύτερη περιοχή και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν κυριολεκτικά μάχη για να οριοθετήσουν την φωτιά πριν πέσει μάλιστα το σκοτάδι, καθώς θα σταματήσουν και οι πτήσεις από αέρος. Αυτό λοιπόν είναι το στοίχημα τις επόμενες ώρες, να σταματήσουν όσο γίνεται το μέτωπο που μένεται μέχρι αυτήν την ώρα. Υπάρχει στην περιοχή των Μεγάρων. Οπουδήποτε και εσύ, να γυρίσουμε. Βλέπουμε φλόγες. Μπορεί να μην φυσάει τώρα, αλλά θα μας πει και ο κλέαρχος πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Βλέπουμε φλόγες και στα δέντρα, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει δύναμη πυροσβεστική εκεί. Πυροσβεστική δύναμη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο σημείο. Ωστόσο, όπως μπόρεσα και διέκρινα κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, έχουν περάσει αρκετές φορές οχήματα της πολιτικής προστασίας. Πιθανότατα θα ενημερώσουν, βλέπω κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, στο βάθος μία υδροφόρα, ενδεχομένως να προσεγγίσει εδώ στο σημείο για να βελτιώσει την κατάσταση. Πάντως, όπως μπορούμε να διακρίνουμε, Πόπι, και τα δύο σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουν λιώσει στην κυριολεξία. Είναι τρομερό πάντως, γιατί είχε απ' έξω, είναι άθικτη, δεν πέρασε η φωτιά από πάνω τους, μπήκε από το κεραμίδι, όπως καταλαβαίνει κανείς βλέποντας αυτή την εικόνα. Δεν έχουν μαυρίσει τύχη. Ωστόσο, το σπίτι εσωτερικά είναι κατεστραμμένο, με την οροφή να έχει πέσει, ναι, Πόπι, να γιατί έχει καταρρεύσει. Είναι ο συγκεκριμένος οικισμός βρίσκεται μέσα στο δάσος, μέσα σε πεύκο δάσος. Βλέπετε άλλωστε πώς πέρασε και η φωτιά από το συγκεκριμένο πεύκο δέντρο. Μπορούμε να σας το δείξουμε. Πέρασε στην σκεπή η φωτιά και είχε ως αποτέλεσμα να κυριευθεί από τις φλόγες. Είναι μέσα στο δάσος. Οπότε καταλαβαίνουμε. Είναι τραγικές στιγμές αυτές για αυτόν που πέρασε όλη του τη ζωή προκειμένου να μπορέσει να φτιάξει ένα σπίτι για να τα απολαύσει τη ζωή του, να το βλέπει να χάνεται έτσι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Ελάτε λοιπόν πάλι, θα μιλήσουμε ξανά με τον Γιάννη Τορίγο, να γυρίσουμε όμως στο πλατό για να συζητήσουμε με τον κλέρχο το Μαρουσάκη για το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, αν θα πέσουν οι άνεμοι, αυτό είναι το ζητούμενο. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν, Πόπι, μέσα από τους χάρτες μας πώς θα εξελιχθούν έτσι οι άνεμοι τις αμέσως επόμενες ώρες. Βλέπετε χαρακτηριστικά για την πληγήσα περιοχή προς το βορειοανατολικό, δηλαδή άκρο της Αττικής, γύρω-γύρω από την Πεντέλη προς το Γέρακα, την Παλίνη, την Ανθούσα. Τις αμέσως επόμενες ώρες θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι με μέτριες όμως εντάσεις. Mm-hmm. Θα είμαστε δηλαδή κοντά στα 4 με 5 μποφόρ και αυτό βέβαια διευκολύνει. Είναι κάπως διαχειρίσιμο αυτό. Είναι αρκετά διαχειρίσιμο από το 7. Ακριβώς, Πόπι, είναι αρκετά διαχειρίσιμο και βέβαια να πούμε ότι πέφτει και νύχτα σιγά-σιγά. Άρα λοιπόν αυξάνονται και οι τιμές σχετικής υγρασίας, γίνεται δηλαδή πιο υγρή ατμόσφαιρα. Πάμε όμως να δούμε τι θα συμβεί από τις πρωινές ώρες αύριο. Θα διατηρηθεί όταν λες πρωί μέχρι τι ώρα. Γύρω στις 8 η ώρα, 7 με 8 πρωί, η ώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα μετά τις 8 η ώρα. Βλέπετε χαρακτηριστικά όταν θα έχει ανατείλει πλέον και ο ήλιος, αρχίζουν να δημιουργούνται θερμοκρασιακές και πάλι έντονες θερμοκρασιακές διαφορές. Παρατηρήστε, θα παρουσιάσουν έτσι μια ενίσχυση αυτή βορειοανατολική άνεμη, το Μελτέμι. Θα φτάνει τοπικά ακόμη και τα 6 μποφόρ. Θέλει μια προσοχή αυτή τη χρονική διάρκεια, γιατί θα πέσει και η σχετική υγρασία.
Τα πολύ μου ευχάριστα νέα έρχονται για τη συνέχεια, μετά και τις απογευματινές ώρες αύριο, όπως θα δούμε και στον τελευταίο μας χάρτη. Πλέον οι άνεμοι υποχωρούν εντελώς. Θα έχουμε δηλαδή τελικά ασθενείς ανέμους κοντά στα 3 με 4 μποφόρ και αύριο πλέον το απόγευμα. Ακριβώς θα έχει φύγει πλέον ο κίνδυνος για την όλη αυτή διαδικασία. Και μιας όμως και μιλάμε για την βορειοανατολική Αττική, θα πρέπει να σταθούμε και στο βορειοδυτικό άκρο της Αττικής, προς την περιοχή των Μεγάρων που έχουμε πλέον σε εξέλιξη ένα νέο πύρινο μέτωπο. Εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, γιατί οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι και αύριο αργά το μεσημέρι κοντά στα 6 με 7 μποφόρ. Και μάλιστα είναι μια περιοχή η οποία περιβάλλεται από ορεινούς ή ημιορεινούς όγκους. Ο άνεμος εκεί γίνεται κατά βάτης και ποιος αυτό δεν το έχει καταλάβει όταν έχει μετακινηθεί μεταξύ της Αθήνας και της Κορίνθου οδηγώντας. Έχει περιοχές που είναι δύσβατες. Πρέπει δηλαδή ακριβώς, να επιχειρήσουν απαραίτητος σε ένα αέρια μέσα για να σβήσει. Βέβαια, και εκεί παρουσιάζει μια σύγκληση ο άνεμος, ο βορειοανατολικός με το βορειοδυτικό και ενισχύεται βέβαια περισσότερο. Και πλέον, αφού περάσουμε και στον τελευταίο μας χάρτη για να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός από την Πέμπτη και στη συνέχεια, αλλά θα λέγαμε κυρίως Παρασκευή, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο, μας έρχονται αυτές οι θερμές αέριες μάζες από τη Δυτική Ευρώπη, όχι όμως με την ίδια ένταση, για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Δηλαδή, θα έχουμε αυτό το φωνικό κύμα καύσωνα που πλήττει εδώ και αρκετές εβδομάδες στη Δυτική Ευρώπη. Δείτε λοιπόν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανέβει αρκετά ο υδράργυρος, ιδιαίτερα σε κλειστές περιοχές της υπηρετικής χώρας, δηλαδή σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Θα δούμε τη θερμοκρασία κοντά στους 38 με 39 βαθμούς, ίσως στα πιο δυτικά τμήματα, δηλαδή προς τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο, να ξεπεράσουμε για λίγο και το φράγμα των 40 βαθμών Κελσίου. Βέβαια, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν καύσωνας, γι' αυτό γιατί δεν φαίνεται να έχει σχετικά έτσι μεγάλη διάρκεια. Και εκτός από αυτό, κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πέφτει αρκετά η θερμοκρασία. Πόσες μέρες υπολογίζετε δηλαδή να διατηρηθεί? Υπολογίζουμε περίπου σε 72 ώρες. 72 ώρες. Ωραία, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κλέαρχε, και μακάρι να πέσουν γρήγορα οι άνεμοι, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιχειρήσουν και τα μέσα τα πυροσβεστικά. Τώρα, πρώτο στόχο τη κυβέρνηση, ακούσαμε και το ρεπορτάζ Σοφία Βασουλάκη νωρίτερα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Επικρατεία αυτή τη φορά, ήταν να μην υπάρξουν απώλειες ανθρώπινων ζώων από την καταστροφική πυρκαγιά. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων περιοδεύουν από το πρωί στις πληγήσεις περιοχές, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους πολίτες που δοκιμάστηκαν. Δεν λείπει όμως και η κριτική για ελλείψεις, για λάθη στον τομέα της δασοπυρόσβεσης. Να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή ήταν η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης στη διαχείριση της πυρκαγιάς στη Βορειοανατολική Αττική, σύμφωνα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, που επεσήμανε μερικά από τα αίτια που συνέβαλαν στην εξάπλωσή της. Δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε τη ζωή έστω και ενός ανθρώπου. Και για τον λόγο αυτό υπάρχουν οι προληπτικές εκενώσεις οι οποίες γίνονται. Είναι προφανές ότι το σημείο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι το σημείο ακριβώς το οποίο είχε δώσει καταστροφικές πυρκαγιές στο παρελθόν. Χαμηλή βλάστηση, αλλά πάρα πολύ ισχυρή άνεμη και δυσκολία σχετικά με την πρόσβαση. Στο Γέρακα βρέθηκε νωρίτερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στη γραμματέα Ράνια Σβίγκου, παραδίδοντας ήδη πρώτες ανάγκες για τους κατοίκους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Το κλιμάκιο συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Γέρα Καπαλίνης. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι μαζί τους, να σβήσουν οι φωτιές. Είμαστε στο πλευρό σας για ό,τι χρειαστείτε. Νέα ανάρτηση για τη φωτιά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, που βρέθηκε για δεύτερη φορά θετικός στον κορονοϊό. Μέσα στην αγωνία της πυρκαγιάς είχα την είδηση ότι είμαι για δεύτερη φορά θετικός στον COVID. Σε κάθε περίπτωση, η σκέψη μου είναι στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας. Στο Δημαρχείο Παλίνης βρέθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ υπό το γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο και ακολούθως μετέβη σε περιοχές της Πεντέλης. Στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών, των πυροσβεστών, της αστυνομίας, του στρατού και των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φυσικά των εθελοντών που δίνουν μια τιτάνια μάχη από χθες για να περιορίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής περιόδευσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, ενώ σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ επισημαίνει. Για ακόμη μια φορά ζούμε τη διάψευση των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων για την πλήρη ετοιμότητα και επάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Ζούμε τις τραγικές συνέπειες σε αυτό το διαρκές έγκλημα που συντελείται με ευθύνη των κυβερνήσεων. Πείτε μου εμείς τι πρέπει να πούμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάηκαν μία, δύο, τρεις φορές. Το ερώτημα που πλανάτε είναι τι φταίει για όλα αυτά. Ως μέρα 25 είχαμε προειδοποιήσει. Η κυβέρνηση μας καθησύχαζε. Οι πυρκαγιές τη διαψεύδουν και πάλι. Επιστροφή στα Μέγαρα, στον Πάνο Βόγλη, γιατί έχουμε σπίτια που καίγονται εκεί και σε ένα από αυτά βρίσκεται ο Πάνος. Άνω αλεποχώρη περιοχή, μια μονοκατοικία έχει πάρει φωτιά. Για την ακρίβεια αυτή τη στιγμή το εξωτερικό μέρος έχει παραδοθεί στις φλόγες και κάποια κομμάτια του εσωτερικού βλέπουμε. Έχουν τώρα μόλις ήρθαν οι πυροσβέστες, έφτασαν εδώ και προσπαθούν για την κατάσβεση. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν, αλλά ήδη έχει γίνει αρκετή ζημιά στο σπίτι. Δεν βλέπω κατοίκους μέσα. Ένα σκυλάκι μόνο είναι στη μεγάλη αυλή αυτού του σπιτιού, Πόπη, αλλά είναι προστατευμένο και είναι μακριά. Παρακολουθεί και αυτό αποσβολωμένο τη φωτιά. Η φωτιά λοιπόν πέρασε
με κάποιο τρόπο μέσα στο σπίτι και με μια σχετική δυσκολία μπόρεσαν οι πυροσβέστες να μπουν μέσα, γιατί δεν πρέπει να είναι κανείς εδώ. Δηλαδή η πόρτα είναι κλειδωμένη, πήδηξαν τα κάγκελα και παλεύουν αυτή τη στιγμή να σβήσουν τη φωτιά. Φαίνεται πως θα είναι θετική εδώ η κατάληξη στο σβήσιμο της φωτιάς, αλλά σίγουρα το σπίτι έχει υποστεί αρκετές ζημιές. Επαναλαμβάνω, διότι αυτό έχει σημασία, πρέπει να είναι μια κλειστή κατοικία, αφού κανείς δεν άνοιξε και πήδηξαν τα κάγκελα οι πυροσβέστες, άρα δεν πρέπει να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές σε μια πρώτη πρόχειρη, συγχωρήστε μου, εκτίμηση, διότι δεν μπορούμε κι εμείς να φτάσουμε πιο μέσα. Πάντως έχει φωτιές μικρές και στον μεγάλο. Υπάρχει ένα σκυλάκι, το σκυλάκι είναι ελεύθερο, είναι μόνο του, είναι πού βρίσκεται? Το σκυλάκι είναι εδώ. Το σκυλάκι είναι εδώ. Μπορούμε να, ίσως να το κάνουμε και κάποιο πλάνο, αν καταφέρει ο Κωνσταντίνος Ντάμπος, που κάνει και αυτός υπεράνθρωπη προσπάθεια. Μήπως το βρει κάποιος, μήπως αναγνωρίσει κάποιος το σκυλάκι του. Είναι εδώ, όχι, είναι μέσα στο σπίτι, είναι φοβισμένο πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ μακριά από την αιστεία της φωτιάς. Είναι ένα σκυλάκι το οποίο δεν μπορεί να φύγει από τον περιφραγμένο χώρο. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πρέπει να είναι κλειδωμένο το σπίτι. Γυρίζουν οι πυροσβέστες έξω και κάτι λένε για μια συνεννόηση, γιατί παίρνει φωτιά και από το πίσω μέρος του σπιτιού. Θα σας δείξει τώρα και πάλι ο Κωνσταντίνος Ντάμπος, ο οικονολήτης μας, ότι έχει ένα δέντρο στο πίσω μέρος, ένα μεγάλο σπίτι. Μάλλον ένα Πάνω ενημέρωσε τους και για την ύπαρξη του σκύλου, σε παρακαλούμε. Πες τους για το σκυλάκι, μήπως το πάρουνε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με ένα ζωπυρώσει εκεί. Βεβαίως. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βλέπουμε σε κάθε ότι δεν περίπτωση αυτή τη στιγμή αυτή είναι η εικόνα. Ναι, βλέπουμε ότι δεν έχει σβήσει. Και, όχι, και το σπίτι έχει πάρει και τα δέντρα έχουν φλέγονται στο σημείο εκείνο. Να σε ευχαριστήσουμε, θα ξαναγυρίσουμε. Είναι αυτή η πραγματικότητα. Να θα ξαναγυρίσουμε κοντά σου μόλις έχεις κάτι να μας μεταφέρεις. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε επί 20 ολόκληρες ώρες, όσο δίρκησε δηλαδή αυτή η φωτιά, πριν τεθεί υπό έλεγχο, μετά τη μεγάλη προσπάθεια της πυροσβεστικής. Προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο περιβάλλον, σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε οχήματα. Οι κάτοικοι λοιπόν επιστρέφουν στις εστίες τους σιγά-σιγά και η εικόνα που αντικρίζουν είναι αποκαρδιωτική, όπως θα δείτε και στο διπορικό του Open. Διακυγόμαστε! Την τραγωδία που βιώνει αυτή η οικογένεια, η οποία δεν μπορεί να πιστέψει πώς η φωτιά ξέφυγε. Κατεστραμμένα σπίτια, διαλυμένες περιουσίες και απόγνωση πάνω στα χαλάσματα. Ορίστε, και τα δύο σπίτια καήκανε. Και το δικό μου και τις κόρες μου. Τι άλλο να πάθουμε? Υπάρχει τίποτα χειρότερο να πάθουμε? Ο κύριος Παντελεήμονας κάθεται στην αυλή του και βλέπει τους κόπους μιας ζωής να έχουν γίνει στάχτη. Έχει καταστραφεί και το δικό του σπίτι, αλλά και της κόρης του. Εδώ ήταν το σαλόνι της οικογένειας. Το μόνο που το μαρτυρά είναι μια καμένη σόμπα. Όλος ο υπόλοιπος χώρος έχει καλυφθεί από τα κεραμίδια. Προχωρώντας, βλέπουμε την κουζίνα. Το μόνο που τη θυμίζει είναι τα κουφάρια από τα ηλεκτρικά είδη. Και ρεμβάζω. Τα σπασμένα. Τι θέλετε να κάνω? Να χοροπηδάω, ε. Δεν έχω μουσική, δεν έχω τηλεόραση. Όλα έχουν καταστραφεί και μείναμε στον αέρα. Δεν χρειάστηκαν παρά λίγα δευτερόλεπτα για να γίνουν στάχτη δεκάδες σπίτια, από την Πεντέλη μέχρι και την Παλίνη. Πιστεύαν όλοι ότι με την ταχύτητα που κινείται η πυρκαγιά, το σπίτι αυτό που βλέπετε, το πέτρινο, παρότι πέτρινο, θα γλίτωνε από τη μανία της. Δυστυχώς η φωτιά πέρασε μέσα στην αυλή σε 30 λεπτά. Την τραγωδία που βιώνει αυτή η οικογένεια, η οποία δεν μπορεί να πιστέψει πώς η φωτιά ξέφυγε, ενώ υπήρχαν κάποιες πυροσβεστικές δυνάμεις και πέρασε μέσα στο σπίτι, είναι απίστευτο. Έτσι μπαίνει. Έτσι μπαίνει. Άμα σκάζει, άμα είναι 20 μέτρα η φλόγα, τελείωσε. Τελείωσε. Έσπασε τα τζάμια, μπήκαν μέσα, τελείωσε. Ήσασταν εδώ όμως, ήταν εδώ η οικογένειά σας, ήταν εδώ οι άνθρωποι. Ναι, φύγαμε 10 λεπτά νωρίτερα. Γιατί είδα τη φωτιά ότι ερχόταν και λέω φεύγουμε. Μέχρι πριν από λίγο φαινόταν ότι θα γλιτώσει, είχε σταματήσει φωτιά, αλλά από τις ρηπές του αέρα και πάλι άναψαν οι φλόγες. Είναι πάρα πολλές οι κάφτρες και εδώ οι άνθρωποι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μην περάσει η φωτιά στο διπλανό σπίτι. Οπότε βλέπετε, 3 ώρα εγώ ξεκίνησα για τη δουλειά μου και εκεί που πήγαινα είδα ότι είχε έρθει φωτιά εδώ. Δεν είχαμε πάρει ακόμα χαμπάρι τι γίνεται και ξύπνησα το παιδάκι μου, έχω 2,5 χρόνο παιδάκι. Και σήκωσα και την κοινά μου και τους είπα να φύγω. Δύσκολες ήταν οι ώρες για τους κατοίκους στο πανόραμα Παλίνης που πάλεψαν με τις φλόγες.
Η φωτιά έσβησε αφήνοντας πίσω της σπίτια κατεστραμμένα. Δεν είναι το μοναδικό σπίτι, είναι αρκετά στην ευρύτερη περιοχή, όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου του Χατζιαναστασίου. Ένα σπίτι είχε παραδοθεί στις φλόγες και έχει καταστραφεί ολοσχερός. Βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχει ένα, είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο, λες και έχει πέσει μια βόμβα. Στο εσωτερικό του τώρα μπορείτε να διακρίνετε, φαίνεται το λιωμένο τζάκι που υπήρχε μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι και είναι γεμάτο από μπάζα. Η φωτιά πλησίασε τον χώρο αυτό, τον αποθηκευτικό, στη συνέχεια έκαψε το αυτοκίνητο και σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει πάνω στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης. Μπαίνουμε μέσα και νιώθουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ό,τι απέμεινε από τον ισόγειο χώρο αυτού του σπιτιού αυτού, του κτίριου που μέχρι χθες έμενε αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα και που μέχρι χθες κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα παραδεινόταν στις φλόγες όπως συνέβη και με κάποια άλλα σπίτια εδώ στην περιοχή. Από την καταστροφική μανία της φωτιάς δεν κλείδωσαν ούτε επιχειρήσεις και βιοτεχνίες, με τις ζημιές να αποτιμούνται ήδη σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Στην συγκεκριμένη επιχείρηση που έχει κάνει χωματουργικές εργασίες, θα δούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ζημιά, όπως μας λένε εδώ οι άνθρωποι της επιχείρησης. Βλέπουμε αποθήκες οι οποίες καίγονται ακόμα. Μπορεί να πάθαμε 100-200 χιλιάδες ζημιά, αλλά να με καταστραφούμε. Βλέπουμε εδώ φορτηγά τα οποία έχουν καεί. Η φωτιά κατέστρεψε μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή, με αποτέλεσμα τη νύχτα να μείνουν χωρίς ρεύμα περισσότερα από 15.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μέχρι αργά το μεσημέρι είχε αποκατασταθεί το δίκτυο για περίπου 6.700 καταναλωτές. Τελευταίες εξέλιξεις τώρα για τη φωτιά στη Σαλαμίνα από τη Μίνα Καραμήτρου που είναι μαζί μας. Είναι, Πόπη, πρέπει να σας πω δύο τα σημεία που έχει ζητηθεί με 112 να εκενώσουν οι κάτοικοι στη Σαλαμίνα. Το πρώτο, βέβαια, είναι η πάροδος Ευρυπίδου Θεάτρου. Οι κάτοικοι να κατευθυνθούν, είπαμε, προς την παραλία. Και το δεύτερο είναι από την οδό Αγίου Νικολάου, όπου επίσης το μήνυμα που εστάλει στους κατοίκους είναι να κατευθυνθούν προς την παραλία. Τα στελέχη της πυροσβεστικής για τη φωτιά αυτή στη Σαλαμίνα εκφράζουν ανοιχτά πλέον τις υποψίες τους ότι μπορεί να πρόκειται και για εμπρισμό. Σας έλεγα προηγουμένως για τα τρία διαφορετικά μέτωπα. Αυτή την εικόνα την πήραμε, Μίνα, σε διακόπτω πριν από λίγα λεπτά. Λάβαμε την εικόνα και τη μεταδίδουμε πριν από λίγα λεπτά. Έφτασε στο κανάλι για να δούμε την πραγματικότητα, έτσι, στην πραγματικότητα τι συμβαίνει, όλα αυτά δηλαδή που μας περιγράφεις. Βλέπουμε και τις ρήψεις από τα εναέρια, από τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Βλέπουμε και τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ήδη υπάρχουν κάποια σπίτια τα οποία έχουν, στα οποία έχουν προκληθεί μικρές, μας περιγράφουν, υλικές ζημιές στις τέντες τους, χωρίς κάτι περισσότερο. Όμως σας ξαναλέω ότι ήταν τρία μέτωπα τα οποία εκδηλώθηκαν και με μικρή διαφορά μεταξύ τους. 45 λεπτά το πρώτο από το δεύτερο και 10 λεπτά μετά το δεύτερο είχαμε ένα τρίτο μέτωπο. Επίσης να σας πω, μιλώντας με το Κέντρο Επιχειρήσεων για τα Μέγαρα, συγκεκριμένα μου είπαν, Πόπη, τη φράση «υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα». Ότι γύρω-γύρω από αυτή τη φωτιά τώρα που καίει είναι το καμένο, άρα η φωτιά και να πρέπει να τη γυρίσει ο αέρας στο καμένο θα τη γυρίσει. Μακάρι να είναι έτσι. Και άρα μεταδίδουν όσοι είναι στο σημείο, στο κέντρο επιχειρήσεων, ότι υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα. Μέχρι εκεί όμως. Μέχρι εκεί, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε ακριβώς λίγο ακόμα χρόνο μπροστά μας, δυστυχώς, με ανέμους πριν κοπάσουν κάπως, όπως μας είπε τουλάχιστον ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης λίγο νωρίτερα. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί και εκεί καίγονται σπίτια και η καταστροφή είναι μεγάλη. Και η καταστροφή του περιβάλλοντος, βεβαίως, εκτός από τα σπίτια που χάνουν οι άνθρωποι, χάνουν την περιουσία τους. Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα ασχολήθηκαν τα μεγαλύτερα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα. Μετέβηκαν από την πρώτη στιγμή εικόνες, αλλά και ειδήσεις από το ότι συνέβαινε στην Αττική, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε. The town behind me is called Drafni. It is home to about 3,500 people. And as of a few hours ago this afternoon, the local officials have evacuated the entire population, saying it is too dangerous for them to stay behind. You can see the fires that are really gaining more momentum as the winds are very strong in this area. This is a very mountainous area. We're about 30 kilometers northeast of the center of the capital, Athens.
Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική, τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα ενημέρωναν τον πλανήτη για τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα. This is CNN Breaking News. In the northern outskirts of Athens, hundreds of firefighters are trying to contain a large wildfire. Power has been cut in several areas with hospitals on high alert. While in Greece, fires have been burning in the mountains near Athens. More than 400 firefighters and 24 helicopters have been deployed. But they had to pause trying to put out the flames overnight because of concerns about the firefighters' safety. Άλλα δίκτυα συνδέουν τις φωτιές στην Αθήνα με τα πύρινα μέτωπα που έχουν καταστρέψει εκατοντάδες στρέμματα δασικής έκτασης σε όλη την Ευρώπη. A reminder of our top story. Wildfires burn across Europe, forcing thousands to flee their homes in Greece, France, Spain and Portugal. Η είδηση όμως είναι και στις πρώτες σελίδες και στις διαδικτυακές εκδόσεις των μεγαλύτερων ειδησιογραφικών πρακτορείων του πλανήτη. Το Reuters μεταδίδει την είδηση αναφέροντας την εκένωση σπιτιών αλλά και του Παίδων Πεντέλης. Έχουμε όμως μία αναζωπήρωση στην πυρκαγιά της, των Μεγάρων. Θα πάμε στο Γιάννη Τορίγο κατευθείαν. Είναι στην περιοχή Ζάχουλη. Γιάννη, σε διακόπτω. Ακριβώς, πριν σου δώσω τον λόγο. Έρχεται αυτή τη στιγμή, φτάνει στο κέντρο, στο Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε τι δηλώσεις θα κάνει. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Να προσέξουμε μήπως μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το θέμα έτσι ώστε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Σε άλλη περίπτωση δεν πειράζει, θα το ακούσουμε σε λίγο. Θα ακούσουμε σε λίγο ότι έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός. Δίνω το χρόνο μου για να μπορέσουμε. Δεν πειράζει, να επιστρέψουμε στον Γιάννη Ρίγο μέχρι να μπορέσουμε να πάρουμε ήχο από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Και πιστεύω. Έχει έρθει, έχει χέρι το όχι. Έχει πολύ φύσιμα, καλύτερα όχι. Οπότε να αποκαταστήσουμε τον ήχο για να γυρίσουμε στον Πρωθυπουργό και να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Ρίγο για να μας δώσει τα στοιχεία για την αναζωπήρωση αυτή στην περιοχή Ζάχουλη, στα Μέγαρα. Μία μεγάλη αναζωπήρωση, Πόπη, η οποία είναι άκρος επικίνδυνη. Αυτή την ώρα βλέπουμε μάλιστα και μαύρους καπνούς. Αυτό σημαίνει ότι έχει φλόγα. Βλέπουμε μάλιστα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε εσείς, γιατί είμαστε σε απόσταση ασφαλείας. Υπάρχουν και φλόγες από τη συγκεκριμένη αναζωπήρωση. Βλέπαμε πριν από λίγη ώρα πετούσαν τα εναέρια μέσα. Είμαστε στον οικισμό που ήμασταν και νωρίτερα, στην περιοχή των Μεγάρων. Βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη η πυκνή καπνή στην ευρύτερη περιοχή και βλέπετε και τις φλόγες. Πρόκειται για παρθένο δάσος. Είναι αγροτοδασική έκταση και είναι μάλιστα πολύ κοντά στο οικιστικό κομμάτι. Ο ουρανός και πάλι λοιπόν έχει γεμίσει καπνούς στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι ξεπηδούν από το δάσος. Είναι πολύ επικίνδυνο η συγκεκριμένη αναζωπήρωση και αυτό δεν βοηθάει ιδιαίτερα και το έργο των πυροσβεστών από αέρος, οι οποίοι λόγω των επικνών καπνών δεν μπορούν να κάνουν στοχευμένες ρήψεις νερού. Είμαστε λοιπόν στον οικισμό Ζάχουλη. Πού βρίσκεσαι, Γιάννη? Δεν έχεις δει αεροπλάνα ή ελικόπτερα? Πριν από λίγη ώρα είδαμε ένα ελικόπτερο το οποίο έκανε ρήψεις, όμως δεν υπήρχε τόσο έντονος καπνός. Τώρα με τον τόσο έντονο καπνό δεν ξέρω, Πόπη, κατά πόσο είναι εύκολο να βρουν το σημείο όπου μένεται, το που είναι δηλαδή η φωτιά, για να κάνουν μια στοχευμένη ρήψη και να περιορίσουν κάπως την συγκεκριμένη αναζωπήρωση. Και επίσης δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο, επειδή βλέπουμε ότι είναι λόφος, να προσεγγίσουν εκεί οι επίγειες δυνάμεις. Πράγματι, είναι η ηρωική προσπάθεια που κάνουν οι χειριστές των αεριών μέσων, ελικοπτέρων και αεροπλάνων. Να, τώρα γίνεται μία ρήψη. Είδαμε μπροστά στην οθόνη μας τώρα μία ρήψη σε ένα σημείο που είχε φουντώσει η φωτιά. Πέρασε ένα ελικόπτερο, έκανε τη ρήψη. Είναι πραγματικά ηρωικές οι προσπάθειες που κάνουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει τα σπίτια τους. Κάποιοι μάλιστα έχουν έρθει και από το εξωτερικό. Δουλεύουν προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες των ανθρώπων, να προστατεύσουν το περιβάλλον, να μην καούν τα πάντα στις περιοχές που μένονται πυρκαγιές. Το κάνουν με πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες, υπό πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Όπως λες και εσύ, δεν βλέπουν. Και παρόλα αυτά τα βλέπουμε στις οθόνες μας να μπαίνουν μέσα στους καπνούς και να κάνουν ρήψεις χωρίς να έχουν καμία ορατότητα οι άνθρωποι.
Τους ευχαριστούμε πραγματικά όλοι, όπως και τους πυροσβέστες, τους οποίους πρέπει βεβαίως να θυμόμαστε και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο τις ώρες που τους έχουμε τόση ανάγκη για τη ζωή και την περιουσία μας. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει όμως στο εξωτερικό, διότι εικόνες αποκάλυψης είχαμε και στα ανατολικά του Λονδίνου. Οικογένειες εγκατέλειπαν εκεί φλεγόμενα σπίτια εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ. Είχαν φτάσει τα θερμόμετρα στους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασίες που καταγράφονται στη Μεγάλη Βρετανία για πρώτη φορά. Αντιμέτωπες με τον πύρινο εφιάλτη όμως είναι και η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Σε πύρινο κλοίο βρίσκεται η γυραιά Ήπειρος. Η πύρινη λέλαπα κατακεί το ανατολικό Λονδίνο. Πολυτελείς κατοικίες στο χωριό Γουένικτον, 30 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λονδίνου, παραδίδονται στις φλόγες. 100 πυροσβέστες και 15 πυροσβεστικά έχουν αναπτυχθεί για να κατασβέσουν τις φλόγες που μένονται ανατολικά της πρωτεύουσας της Αγγλίας. Πλάνα από ελικόπτερο καταγράφουν το σοβαρό θέαμα. One of the effects of these extreme temperatures we are feeling in the UK right now. Τα πύρινα μέτωπα μένονταν εξέλεκτα. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν στη Μεγάλη Βρετανία θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης όμως, οι πυρκαγιές μπορεί να οφείλονται και σε εμπριστική ενέργεια. Άνδρας βγαίνει ζωντανός μέσα από τις φλόγες στις μεγάλες φωτιές στην Ταπάρα στην Ισπανία. Η πύρινη λέλαπα κατακεί τα πάντα στο πέρασμά της. Οι πυρκαγιές κατακαίνε δασικές εκτάσεις στην Καταλωνία και ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ βρέθηκε στις πληγές περιοχές αλλά και στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων. Quisiera trasladar una evidencia y es que el cambio climático mata. Από τον καύσωνα που είχε σαν συνέπεια να ξεσπάσουν πυρκαγιές, πάνω από 500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την ίδια ώρα που η Πορτογαλία μετράει πάνω από 1000 θύματα. Εικόνες αποκάλυψης στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πάνω από 150.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη. Τουλάχιστον 25.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην περιοχή του νομού Ζιρόντ. Στη Γαλλία η θερμοκρασία άγγιξε ήδη τους 39 βαθμούς και αναμένεται να ξεπεράσει τους 40. J'ai pas mal marché, ça m'a, voilà, j'ai eu envie, ça, j'ai été tenté par mettre le pied dans l'eau. Ο πρόεδρος Μακρόν μεταβαίνει σήμερα στις πληγήσεις περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε στην κεντρική Ιταλία. 7 διαμερίσματα καταστράφηκαν και περισσότεροι από 200 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά. Ελάτε τώρα να δούμε τι κάνει ο Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος ανοιγοκλίνει τον αγωγό Nord Stream με δηλώσεις του, συντηρώντας την αγωνία των Ευρωπαίων στα ύψη λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη επανεκκίνηση της λειτουργίας του αγωγού. Στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή, το μαρτύριο της σταγόνας θα συνεχιστεί, καθώς η ροή θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, κάτι που ο Πούτιν αποδίδει στις δυτικές κυρώσεις. Η Κομισιόν πάντως ανακοίνωσε το σχέδιο για περικοπές στην κατανάλωση φυσικού αερίου που μπορεί να καταστούν υποχρεωτικές για όλα τα κράτη-μέλη, αν ο ενεργειακός στραγγαλισμός συνεχιστεί. Газпром всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. Планово. Может быть, вот здесь вот Дима правильно сказал, может возьмут там в какой-то момент и отключат это и все. И встанет Северный поток 1. Ήξεις αφήξεις του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για την επανεκκίνηση των ροών ρωσικού αερίου στον αγωγό Nord Stream. Το πρωί από την Τεχεράνη έδωσε σήμα για την επαναλειτουργία του αγωγού με αυστηρά περιορισμένες ροές λόγω, όπως είπε, των δυτικών κυρώσεων, ενώ αργότερα επανήλθε από τη Μόσχα αμφισβητώντας την ποιότητα της επισκευής των τουρμπινών στον Καναδά. Χθες πραγματοποιήθηκαν δοκιμές πίεσης στο Nord Stream, ενώ προημερήσιες δεσμεύσεις ποσοτήτων αερίου πραγματοποιήθηκαν σήμερα, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανώς ο αγωγός θα επαναλειτουργήσει έστω και περιορισμένα από αύριο. Russia is blackmailing us. Russia is using energy as a weapon. Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την εξοικονόμηση ενέργειας με στόχο έναν ασφαλή χειμώνα. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει καταρχήν να προχωρήσουν εθελοντικά σε μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά τουλάχιστον 15% από την 1η Αυγούστου κιόλας έως τις 31 Μαρτίου 2023. Το ψαλίδι στην κατανάλωση μπορεί να γίνει υποχρεωτικό για όλες τις χώρες με προϋποθέσεις. We have to be proactive. We have to prepare for a potential full disruption of Russian gas.
And this is a likely scenario. Ο νέος κανονισμός δίνει το δικαίωμα στην Κομισιόν να κηρύττει σε συναγερμό όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ελλείψεων στην προμήθεια αερίου και οι εθελοντικές περικοπές δεν είναι αρκετές, η Κομισιόν κηρύττει συναγερμό με δική της πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα τουλάχιστον τριών κρατών μελών. Σε αυτή την περίπτωση, τρία κράτη-μέλη θα μπορούν να βάζουν κόφτη 15% στο φυσικό αέριο για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε λοιπόν αν με το σχέδιο αυτό της Κομισιόν συμφωνούν όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στις Βρυξέλλες, στη Μαρία Αρώνη. Γιατί, Μαρία, άλλοι έχουν μεγάλη εξάρτηση από το φυσικό αέριο και άλλοι όχι τόσο μεγάλη. Τι είπανε λοιπόν, πώς αντέδρασαν? Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα τρέχει να καλύψει το ενεργειακό κενό που ενδεχομένως θα δημιουργηθεί σε κάποιες χώρες αν η Ρωσία τελικά μειώσει δραστικά ή κόψει εντελώς το αέριο. Και γι' αυτό η Κομισιόν πρότεινε, όπως ακούσαμε, μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15% σε όλες τις χώρες, σε εθελοντική βάση. Προκειμένου να γεμίσουν οι αποθήκες φυσικού αερίου, αν χρειαστεί, κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και μάλιστα η Κομισιόν λέει ότι αυτή η μείωση πρέπει να γίνει τώρα, από 1η Αυγούστου μέχρι 31 Μαρτίου, διότι αν δεν γίνει τώρα, ίσως χρειαστεί να γίνουν πιο δραστικές περικοπές στην καρδιά του χειμώνα και αυτό θα είναι πιο δύσκολο. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει έκτακτη ανάγκη, δηλαδή εάν όντως η Ρωσία κόψει το φυσικό αέριο, τότε αυτή η μείωση κατανάλωσης φυσικού αερίου, 15%, θα γίνει υποχρεωτική. Και εδώ είναι που δεν συμφωνούν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν έχουν όλες τον ίδιο βαθμό εξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Και έχει ξεκινήσει λοιπόν μία συζήτηση για το πόσες θυσίες θα πρέπει να κάνει η κάθε χώρα, αν θα πρέπει να κάνουν όλες την ίδια θυσία. Διότι υπάρχουν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που λένε ότι οι θυσίες θα πρέπει να είναι ανάλογες του βαθμού εξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Όμως σε αυτή την περίπτωση, χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία θα πρέπει να κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες και άρα να έχουν πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία τους. Γι' αυτό και η πρόεδρος της Κομισιόν, η Φοντερ Λάιεν, ζήτησε από όλες τις χώρες να φανούν αλληλέγγυες. Και αυτό ακριβώς είναι το αγκάθι, η λέξη αλληλεγγύη. Η συζήτηση θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες. Μεθαύριο Παρασκευή θα γίνει αυτή η συζήτηση σε επίπεδο πρέσβεων, διότι την ερχόμενη Τρίτη, 26 Ιουλίου, καλούνται οι Υπουργοί Ενέργειας που θα συνεδριάσουν εδώ στις Βρυξέλλες εκτάκτως να εγκρίνουν αυτή την πρόταση της Επιτροπής με ειδική πλειοψηφία. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα κάποια χώρα να προβάλλει βέτο. Να δούμε λοιπόν εάν θα εγκριθεί όντως στις 26 Ιουλίου αυτή η πρόταση της Κομισιόν και να δούμε πότε και τι χαρακτηριστικά θα έχει τελικά αυτός ο υποχρεωτικός μηχανισμός αλληλεγγύης, διότι περί αυτού πρόκειται. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι αν ο Πούτιν εννοεί αυτά που λέει. Αν δηλαδή θα συνεχίσει να στέλνει ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και τι είδους. Τη μία μας λέει ότι θα συνεχίσει κανονικά, την άλλη μας λέει ότι μπορεί λόγω των κυρώσεων να είναι μειωμένες και οι ροές αυτές λόγω της βλάβης που συνέβη στον αγωγό. Τα ξέρουμε να μην τα επαναλαμβάνουμε. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι μία καλή εκτίμηση είναι γερμανική συνήθως. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι Γερμανοί. Καλησπέρα Πόπη. Ακούμε όλες αυτές τις προφάσεις της Μόσχας και εδώ στο Βερολίνο. Τη μία είναι η τουρμπίνα, η τουρμπίνα όμως έφτασε. Τώρα η Gazprom λέει ότι λείπουν τα χαρτιά της Siemens και πρέπει να σταλούν και τα χαρτιά της Siemens. Γενικά κοροϊδεύουν τον κόσμο όπως κάνουν τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι το πνεύμα που καταλαβαίνουν εδώ στο Βερολίνο. Και να σου πω ότι επικρατεί το σενάριο το εξής. Αύριο είναι πολύ πιθανό και σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν από την ίδια την Gazprom, ότι θα επαναληφθεί η παροχή φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1 που φέρνει το αέριο από την Ρωσία μέσω της Βαλτικής στη Γερμανία. Όμως η ροή αυτή θα είναι χαμηλή, θα είναι δηλαδή και πάλι γύρω στο 40%. Θα επιβεβαιωθεί, εάν επιβεβαιωθεί έτσι, το σενάριο που έχουμε πει και άλλη φορά και έχουν πει αρκετοί εδώ στο Βερολίνο, ότι η Ρωσία δεν θα κόψει εντελώς την παροχή φυσικού αερίου. Γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Εισπράττει πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους Ευρωπαίους, περίπου 1 δισεκατομμύριο την ημέρα.
Αυτά τα χρήματα είναι απαραίτητα για τη Ρωσία. Ναι, δεν μπορεί να μας τρελάνουν κιόλας, Παντελή. Έχουμε την Ευρώπη τόσο καιρό να μας προειδοποιεί για ένα πολύ σκληρό χειμώνα, με κλειστές τρόφιγγες, με μεγάλη φτώχεια, με δυσχέρεια, με θα παγώσουμε, θα ζεσταθούμε, να βάζουν όρους κλπ. Και τώρα λένε ότι εντάξει, θα την ανοίξει τη στρόφιγγα ο Πούτιν, θα πάει καλά γιατί δεν θέλει να χάσει και χρήματα. Τι από τα δύο ισχύει? Όμως, με αυτή την μέθοδο θα έχει πάντα τη δυνατότητα να εκβιάζει. Να ανοίγει δηλαδή και να κλείνει κατά το δοκούν τον αγωγό. Γιατί αν τον κλείσει από τώρα, Πόπη, ρίχνει από την αρχή όλα τα όπλα. Μετά δεν θα έχει κάποιο δυνατό όπλο. Αυτό το όπλο, ναι, αλλά αυτό το κρατάει. Είναι πολύ μεγάλο όπλο για την Ευρώπη, Παντελή. Πολύ μεγάλο όπλο, ναι, και θα συνεχίσει νομίζω σε αυτό το μοτίβο. Και εδώ να πούμε ότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή μειωμένη παροχή, τι λένε εδώ, ότι θα υπάρχει επάρκεια φυσικού αερίου, δεν θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα, όμως οι τιμές του φυσικού αερίου και της ενέργειας γενικότερα θα πάρουν πάρα πολύ την ανηφόρα, ακόμα περισσότερο, με κίνδυνο να τριπλασιαστούν οι τιμές. Γιατί οι εταιρείες, για να υπάρχει αυτή η επάρκεια, θα αρχίσουν να αγοράζουν και από αλλού πολύ πιο ακριβό φυσικό αέριο. Άρα οι τιμές θα πάνε και πάλι προς τα πάνω. Από τη μία, δηλαδή, συμβαίνει όταν έχουμε... η ζήτηση είναι μεγάλη και η προσφορά πολύ μικρή. Ακριβώς. Η τιμή ανεβαίνει στο Θεό, είναι το μόνο σίγουρο. Περιμένουμε λοιπόν αύριο να δούμε. Αύριο είναι η κρίσιμη μέρα. Μάλιστα. Θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Το σίγουρο είναι ότι θα δυσκολευτούμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς ρεύματος στα νοικοκυριά και θα κερδίζουν κάποιοι οι οποίοι βεβαίως χρησιμοποιούν την ενέργεια και για να πλουτίσουν κιόλας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή. Ελάτε τώρα να δούμε τι συνέβη στη συνάντηση που είχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πολύ καλό του φίλο το τελευταίο διάστημα, μεσολαβητή, είναι αυτός ο ρόλος που θέλει να παίξει, τον Ταγί Περντογάν. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Τεχεράνη, συμφώνησαν σε μια σειρά θεμάτων για την Ουκρανία, για τη Συρία, τη στάση δηλαδή που θα κρατήσει ο Ερντογάν και στο θέμα της Συρίας. Όμως από τον Ερντογάν τη βρήκε τελικώς ο Πούτιν, διότι τον αίσθησε να τον περιμένει, αίσθησε ο Τούρκος πρόεδρος τον Ρώσο ομόλογό του για 48 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Δείτε την αμηχανία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν περιμένει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τα δευτερόλεπτα περνούν και εκείνος περιμένει και περιμένει. Περνούν τελικά 48 ολόκληρα δευτερόλεπτα μηχανίας του Ρώσου Προέδρου μέχρι να εμφανιστεί ο Τούρκος ομόλογος του. Η συνάντηση των δύο αντρών πάντως έγινε σε πολύ εγκάρδιο κλίμα. Συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξαγωγές των σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια. Οι φιλοφρονήσεις έπεφταν βροχή. С целью нормализации ситуации. Вот известные переговоры в Стамбуле были, когда мы фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir. Πούτιν και Ερντογάν συζήτησαν όπως ήταν αναμενόμενο και την κατάσταση στη Συρία. Σε αυτή την κουβέντα είχαν μαζί τους και τον Ιρανό πρόεδρο Ιμπραήμ Ραΐσι. Οι τρεις φάνηκαν να δημιουργούν ένα μπλοκ κατά της Δύσης για τη Συρία. Благодаря помощи и поддержке наших стран в Сирии заметно снизился уровень насилия, возрождается мирная жизнь, постепенно идет восстановление экономики и социальной сферы. Türkiye olarak DAEŞ olsun, PKK, PYD, YPG olsun. Terör örgütleri arasında fark görmüyoruz. Hakimiyet Suriye باید بر تمام نقاط این کشور حاکمیت داشته باشه. لذا حضور امریکایی ها در شرق فرات به هر بهانه‌ای هیچ گونه وجهی ندارد و باید از اونجا خارج بشن. Από το 2016 η Τουρκία έχει κάνει 4 στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βόρεια Συρία, καταλαμβάνοντας εκτάσεις εκατοντάδων χιλιόμετρων. Σήμερα συμπληρώνεται και 48 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη μαύρη επέτειο, από τη μία ο Ταγί Περντογάν προκαλεί και πάλι, μιλώντας για ισότιμους κοινούς ιδιοκτήτες του νησιού. Και από την άλλη, ο αντιπρόεδρος του, ο Φουάτ Οκτάι, ανακοίνωσε ότι το νέο γεωτρύπανο ξεκινάει τον επόμενο μήνα γεωτρήσεις στα γαλάζια νερά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Οι συνεχείς αυτές προκλήσεις της Τουρκίας ήταν και στα θέματα συζήτησης του από την πλευρά του Νίκου Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Άμυνας, που συνάντησε τον γερουσιαστή Ρόμπερτ Πενέντες και τον ενημέρωσε και για τα θέματα της προκλητικότητας της Τουρκίας.
Τη στήριξη της Ελλάδας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα επανέλαβε ο μεγάλος φιλέλληνας γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες, προτεργάτης στον μπλόκο για τα τουρκικά F-16, κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην Ουάσιγκτον. And prosperous future. I think the provocation of Erdogan in Varosha is unacceptable in violation of UN Council resolutions. For one more time, be able to acknowledge the ever-growing significance of the strong Greek-American strategic relationship as expressed through our mutual defense cooperation agreement and all the elements of assistance it provides to the effort to assist Ukraine. Ο Ερντογάν δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον μπλόκο στα τουρκικά F-16 σε δηλώσεις που έκανε επιστρέφοντας από το Ιράν. Όταν συζητούσαμε αυτά τα ζητήματα με τον κύριο Biden, ο Biden δεν μας επέβαλε τέτοιο όρο που να έχει να κάνει με την Ελλάδα. Προκλητικός όταν για Ερντογάν και για τη μαύρη επέτειο της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο, χαρακτήρισε τους τουρκοκύπριους ιδιοκτήτες του νησιού, δίνοντας τη σκητάλη της προκλητικότητας στον αντιπρόεδρό του, Φουάτ Οκτάι, ο οποίος βρίσκεται στα κατεχόμενα. Ege'de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin. Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları Rum'un oyuncağı değildir. Το Κυπριακό είναι ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα προσιλωμένη στην εξέβρεση δίκαιης λύσης του Κυπριακού, σύμφωνης με το διεθνές δίκαιο, τις αποφάσεις του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζονται απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα και εν όψη της εξόδου του 4ου τουρκικού γεωτρύπανο στη Μεσόγειο τον Αύγουστο. Επιστροφή στο πρώτο μας θέμα. Έχουμε νέο μέτωπο, πύρινο μέτωπο στα Μέγαρα, για το οποίο θα μας ενημερώσει η Γεωργία Λαγού που βρίσκεται εκεί. Όπου όπου και να κοιτάξουμε και όσο περνάει η ώρα, πραγματικά υπάρχουν ακόμα περισσότερες εστίες. Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή Αγία Άννα, εδώ στα Μέγαρα. Αυτό που αντικρίσαμε ήταν μεγάλες πύρινες φλόγες να καταπίνουν πραγματικά όλη αυτή τη ρεματιά στην οποία βρισκόμαστε. Μια κατάφυτη περιοχή. Βλέπετε τώρα στην εικόνα που σας μεταδίδει ζωντανά από το σημείο Παναγιώτης Λιανός. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ από την τόση κάπνα. Πραγματικά έχει κρυφτεί και ο ήλιος. Προσπαθούν εδώ οι εθελοντές, οι πυροσβέστες, να κατασβέσουν τη φωτιά. Πέφτουν μέσα στις ρεματιές. Είναι δύσκολο ακόμα να διακρίνεις και τη φωτιά, ενώ τα ελικόπτερα περνούν, κάνουν συνεχείς ρήψεις νερού. Πραγματικά είναι συγκλονιστική αυτή η εικόνα που συναντήσαμε εδώ, με τους ανθρώπους να προσπαθούν να προλάβουν τη μετάδοση της φωτιάς. Με η ταχύτητα είναι πραγματικά μεγάλη. Έχει αλλάξει και η φορά του ανέμου. Βλέπετε, αν μπορείτε να διακρίνετε, επειδή πραγματικά η καπνή είναι μαύρη και πυκνή, δεν βλέπετε αυτήν την ώρα, ούτε εμείς μπορούμε να το δούμε εδώ στο σημείο, πραγματικά το οποίο φλέγεται και υπάρχουν πύρινες γλώσσες όπου και να κοιτάξουμε. Βλέπουμε ισχυρή παρουσία και από τους πυροσβέστες, είναι και εθελοντές μαζί, Γεωργία. Βεβαίως, είναι και εθελοντές, είναι και πυροσβέστες, είναι εδώ και οι νεαροί με ένα κλαδί ελιάς. Ορίστε, προσπαθούν, παλεύουν να σβήσουν τις μικρές αναζωπηρώσεις μέχρι εκεί που μπορούν να πάνε, μέχρι εκεί που μπορούν να επιχειρήσουν. Τους λένε και οι πυροσβέστες, τους δίνουν οδηγίες, φοβούνται τις αναζωπηρώσεις. Όμως εδώ στα Μέγαρα δεν μιλάμε μόνο για αναζωπηρώσεις. Μιλάμε πως ξεπετιούνται συνεχώς νέα μέτωπα, νέες εστίες. Εκεί που προσπαθούν να τις σβήσουν, συνεχώς έχουμε καινούργια μέτωπα. Τουλάχιστον είναι από την στην περιοχή Αγία Άννα. Και τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά, το είδαμε και πριν από λίγο, να αδειάζει νερό πάνω από την εστία, γιατί σε λίγο θα νυχτώσει κιόλας. Έχουν πολύ λίγη ώρα, έχουν καμιά ώρα στη διάθεσή τους, προκειμένου να κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο για να μην αναζωπηρωθούν οι φωτιές αυτές. Θα γυρίσουμε και πάλι κοντά σου, Γεωργία Λαγού, να δώσουμε το λόγο όμως στη Σοφία Φασουλάκη, γιατί λίγο νωρίτερα είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στο συντονιστικό κέντρο, στο κέντρο επιχειρήσεων, και έκανε δηλώσεις. Είχαμε ένα πρόβλημα στον ήχο, δεν καταφέραμε να τις ακούσουμε, οπότε θα μας ενημερώσει η Σοφία και θα δούμε και ένα απόσπασμα στη συνέχεια. Ναι, μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, μια πυρκαγιά με δύσκολα χαρακτηριστικά. Είπε ότι ήταν αυτή η πυρκαγιά στην Πεντέλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον μηχανισμό, όπως είπε, να δίνει
τον καλύτερό του εαυτό. Άφησε κάποια ερωτήματα για τις πυρκαγιές. Είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, είπε, χωρίς να αποκλεί το ενδεχόμενο κάποιες από αυτές να ήταν αποτέλεσμα εμπρισμού. Όπως είπε ξεκάθαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε πολύ λίγες ημέρες θα κινηθεί η διαδικασία έτσι ώστε οι πολίτες να αποζημιωθούν για τις περιουσίες που έχασαν. Η πολιτεία θα είναι στο πλευρό, είπε χαρακτηριστικά, των πολιτών και θα κινηθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, Πόπη. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Ήταν μια πυρκαγιά που, όπως εξήγησε ο Υπουργός, είχε πάρα πολύ δύσκολα χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε στη Βεντέλη, αλλά μπήκε πολύ γρήγορα και με μεγάλη ταχύτητα στον αστικό ιστό. Και πιστεύω ότι όλοι οι αρμόδιοι έκαναν το καλύτερο δυνατό, με πολύ γρήγορη και έγκαιρη παρουσία, με μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και κυρίως με πολύ καλύτερο συντονισμό σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε δει στο παρελθόν. Και με αυτήν την λογική θα προχωρήσουμε και από εδώ και στο εξής. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μία πυρκαγιά στα Μέγαρα. Αντιμετωπίζεται με τα εναέρια, με τα επίγεια τμήματα, συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς και κάποιες πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε μία περίοδο που έχουμε 50 με 60 φωτιές πια την ημέρα. Τις πιο πολλές δεν τις μαθαίνουμε ποτέ, δεν τις μαθαίνετε ποτέ, διότι σβήνουν εν τη γενές τους. Όμως στατιστικά είναι βέβαιο ότι κάποιες θα ξεφύγουν και δεν θα μπορούμε να έχουμε την έγκαιρη παρέμβαση η οποία απαιτείται. Και λέτε τώρα να δούμε την εξέλιξη στο θέμα της εμπριστικής επίθεσης στα γραφεία που στεγάζεται η εφημερίδα και το ραδιόφωνο της Real. Η Μίνα Καραμίτρου θα έρθει κοντά μας. Μην είχαμε ανάληψη ευθύνης. Με ένα κείμενό τους λοιπόν στο γνωστό site του αντιεξουσιαστικού χώρου ανέλαβαν την ευθύνη. Πρόκειται για μια οργάνωση που δεν την είχαμε ξανασυναντήσει. Ήλοι της νύχτας υπέγραψαν Πόπη. Θεωρούν όμως οι αξιωματικοί της Αντρομοκρατικής ότι είναι τελείως ένα ψευδώνυμο και ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξανααναλάβουν την ευθύνη με το συγκεκριμένο όνομα ή συγκεκριμένη ομάδα. Στο κείμενό τους λοιπόν αυτό μέσα μάλιστα κάνουν αναφορά και στην τραυματισμένη υπάλληλο, η οποία σας θυμίζω ότι σώθηκε την τελευταία στιγμή και την έσωσαν οι πυροσβέστες την ώρα που άνοιξε το παράθυρο για να πάρει τις τελευταίες ανάσες καθώς πνιγόταν από τους καπνούς και μάλιστα λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Θέλησαν λοιπόν να δικαιολογήσουν και να πούν ότι είχαν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην τραυματιστεί κάποιος και μάλιστα περιγράφουν και ακριβώς πώς πλησίασαν, πώς έβαλαν τον εμπριστικό μηχανισμό και πώς γνωρίζουν ότι καταστράφηκαν τα γραφεία και ότι έφτασε μάλιστα η φωτιά μέχρι τον τελευταίο όροφο στα γραφεία μιας ναυτιλιακής εταιρείας. Μάλιστα. Τώρα, στο κείμενό τους αυτό, κάνουν αναφορά κυρίως στην απεργία πείνας του γνωστού ατόμου του αντεξουσιαστικού χώρου, το οποίο διεκδικεί την αποφυλάκησή του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε και σήμερα κοντά μας και μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Εγώ σας καληνυχτίζω, αλλά θα σας ενημερώνουμε με έκτακτα δελτία ειδήσεων για κάθε καινούργια εξέλιξη, για ό,τι συμβαίνει στα μέτωπα των πυρκαγιών. Καλό βράδυ σε όλους.